και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε αέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Και κάποιος να πάρει το παλτό μας από εδώ για να κουβεντιάσουμε εμείς. Ξέρετε, έχει παγωνιά στο στούντιο για τους τηλεθεατές. Το λέω και εμείς, καταλαβαίνετε. Είμαστε εδώ ντυμένες με τα ωραία μας οι κυρίες. Με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή? Με ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο, διότι αρχίζει και γίνεται κίνημα πλέον, κυρίες μου και κύριοι. Τάση, κίνημα. Κάποτε, τις γυναίκες οι οποίες επέλεγαν να πάνε με νεαρότερους άνδρες, τις έδειχναν με το δάχτυλο. Τώρα, κοιτάς γύρω σου στη showbiz, είναι όλες χωρισμένες και με μικρούς. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Το τραγουδάνε όλες. Γι' αυτό οι σαραντάρες έχουν διπλές τις χάρες. Λίγο πιο δυνατά μπορούμε να τα ακούσουμε, παρακαλώ, το τραγούδι δυνατά, να το χαρούμε. Ίσον με δύο εικοσάρες. Γι' αυτό οι σαραντάρες έχουν διπλές τις χάρες. Εσείς γιατί χαίρεστε, κυρία μου, εσείς εκεί μπροστά γιατί χαίρεστε? Εσάς, λέω εσάς, χαίρεστε, βλέπω με το τραγούδι. Χαίρεστε. Χαίρομαι με εσένα που βλέπω. Και με το τραγούδι όμως, σας είδα, σας άρεσε το τραγούδι. Έχουν δε στο εξωτερικό, στην Αμερική συγκεκριμένα, υπάρχει μία νέα έκφραση που χρησιμοποιούν για τις γυναίκες που επιλέγουν να βγαίνουν ραντεβού και να έχουν σχέση με μικρότερους. Εδώ τις λέγαμε από τα παλιά τα χρόνια, κατά το λαϊκότερον, το πολύ λαϊκόν, τεκνατζούδες. Εκεί τις λένε cougars. Είναι μεγαλόπρεπο, ακούστε. Το cougar είναι ένα ορεσίβιο λιοντάρι. Είναι ένα λιοντάρι το οποίο ζει στα βουνά, είναι πάρα πολύ δυνατό, πολύ δυναμικό, είναι κυρίαρχο, κυρίες και κύριοι, στη σχέση και συμβολίζει τη γυναίκα η οποία είναι επιτυχημένη, δυναμική, τη γυναίκα η οποία ξέρει τι θέλει και τι κάνει, επιλέγει σύντροφο άνδρα μικρότερος ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας την κυρία Πέννη Σταθάκη, από το χώρο της δραματικής τέχνης. Την κυρία Τζοάννα Καραβία, event manager. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Σιμίνα Τζάθα, διοργανώτρια καλλιστείων. Αλλά σήμερα δεν θα μείνουμε στις κυρίες. Σήμερα έχουμε καλεσμένα και νέα παιδιά. Νέα εμφανίσιμα παιδιά, τα οποία δείχνουν μία προτίμηση στις πιο όριμες γυναίκες. Κοντά μας ο Στέλιος Νιάκαρης, μοντέλο. Ο Ζώης Μπάλας, από ποιο χώρο είστε? Το χώρο του μπάσκετ, μπασκετμπολίστας. 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 Θα σας συστήσω μία κυρία από το χώρο του τραγουδιού, προσωπώς. Και ο Νίκος ο Μητάφης, καλώς ήρθες και εσύ, ασχολείσαι με το μόντελ. Ναι, με το μόντελ. Η Δήμητρα Ιζάθρια είναι η ψυχολόγος μας. Είναι κοντά μας για να μας αναλύσει το φαινόμενο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τα γόρια αυτή τη φορά. Να το πάμε λίγο αντίστροφα, γιατί οι κυρίες οι οποίες επιλέγουν νεαρούς συντρόφους, έχω φιλεξενία στην εκπομπή. Πιτσιρικάδες που διαλέγουν τις όριμες, δεν έχω ρωτήσει. Τι έχει, Ζώη μου, η όριμη γυναίκα και σ' αρέσει? Κατά τη γνώμη μου, η όριμη γυναίκα έχει διαφορετικό αέρα από μία νεότερη. Είναι πιο όριμη στις αποφάσεις της, είναι πιο φτασμένη στα επαγγελματικά της. Επίσης, έχει περάσει το σημείο το οποίο χτυπάει το βιολογικό ρολόι και ζητάει είτε δεσμεύσεις, είτε γάμους, όλα αυτά που ένα νεότερο ίσως αρχίζουν λίγο και τον παραξενεύουν. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός συνδυασμός αυτός που μπορείς να κάνεις κάτι
καλύτερο, τέλος πάντων, με μια μεγαλύτερη γυναίκα. Εσύ πόσο χρονών είσαι, Ζωή? Εγώ είμαι 23, σαν 24. 23. Γιατί γελάτε εσείς? Εσείς γιατί γελάτε εσείς μπροστινές θέσεις? Και έχεις βγει ραντεβού με πιο όρημη κυρία? Είχα σχέση στα 20 μου με μια κυρία που ήταν 35 χρονών για ένα εξάμηνο. Και πόσο ήταν αυτή η σχέση? Η σχέση αυτή. Στους 6 μήνες χωρίσατε. Έκανες και τα εξάμηνα. Και προχώρησες. Και τι είχε αυτή η σχέση που σου άφησε κάτι για να λες σήμερα ότι μου αρέσουν οι πιο όριμες? Με ωρίμασε πάρα πολύ αυτή η σχέση, γιατί άκουσα απόψεις οι οποίες ήταν από μια γυναίκα η οποία ήταν πιο φτασμένη, ήταν πολύ μεγαλύτερη από μένα, άρα πιο έμπειρη. Και επίσης ήταν και πάρα πολύ ωραία εμφανισιακά, πάρα πολύ προσεγμένη, δηλαδή όταν βγαίναμε μαζί δεν φαινόταν τόσο πολύ διαφορά ηλικίας. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο ήταν ότι άκουσα πράγματα τα οποία με βοηθήσανε για αργότερα στη ζωή μου. Αυτό. Γιατί δεν προχώρησε αυτή η σχέση? Πιστεύεις ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η διαφορά ηλικίας? Ναι, σε κάποια φάση έπαιξε ρόλο η διαφορά ηλικίας, διότι αποφάσισε η κυρία αυτή να φτιάξει τη ζωή της με κάποιον κύριο, οπότε εγώ αναγκάστηκα να πάω πάσο και να συνεχίσει τη ζωή της όπως είμαστε και πολιτισμένοι άνθρωποι, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα ο έρωτας δεν έσβησε? Όχι, δεν έσβησε ο έρωτας, απλά... Μπήκαν άλλα πράγματα στη μέση. Δηλαδή, ναι. Ήθελε μία πιο σοβαρή σχέση, ήθελε οικογένεια, ναι. Και... Γιατί πιστεύεις ότι εσύ θα ήθελες, αλλά στα 20... Λίγο δύσκολο, λίγο δύσκολο. Κλωμό, πυρωτό. Δύο χρόνια είχα τελειώσει σχολείο. Εντάξει, πρέπει ένας άντρας, πιστεύω, να είναι όριμος, να φτάσει γύρω στα 30-32, να είναι κατασταλαγμένος για να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να κάνει μια πιο όριμη σχέση, είτε αυτή είναι σε γάμο, είτε σε συμβίωση, είτε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σου την έπεσε ή της την έπεσες που λέμε, στην καθομιλουμένη? Ήταν αμοιβαίο. Ήταν αμοιβαίο το ενδιαφέρον. Χημεία, ναι, ναι. Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις αν η σχέση αυτή, επειδή στα 20, είχε σίγουρα κάποιες σχέσεις, ναι, με μαθήτριές σου, ναι, κοτσάκια, ναι, 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 δεν ξέρω τι σχέση είχες. Αν αυτή η σχέση σου καθόρισε λίγο τις επιλογές σου, δηλαδή σεξουαλικές επιλογές, επιλογές για γυναίκες, δηλαδή αν μετά από αυτή τη σχέση πήρες μια πιο ουσιαστική κατεύθυνση, ναι, σε αυτό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έψαχνα αργότερα και ακόμα και τώρα, ας πούμε, ψάχνω μια γυναίκα όχι τόσο μεγάλη, έτσι, απαραίτητα. Κι αν μου τύχει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά που να είναι τουλάχιστον όριμη, να μπορεί να συμπεριφερθεί και να μην έχει, αυτό το συμπεριφορά των κοριτσιών της που είναι πιο μικρά και δεν είναι τόσο όριμα. Να έχει μια συμπεριφορά λίγο πιο κατασταλαγμένη, τέλος πάντων. Βλέπω συμφωνείς, παιδί μου. Ναι, συμφωνείς. Το καταλαβαίνω. Γιατί? Η συμπεριφορά των μικρότερων κοριτσιών ή των συνομήλικων που λέει εκνευρίζουν κάποιες φορές τους άντρες, ναι, που θέλουν να διαμορφώσουν ένα κοινωνικό πρότυπο κατάκτησης προς το θηλυκό. Δεν του δίνουν χώρο να αναπνεύσει. Είναι πολύ γρήγορες οι πιτσιρίκες, απαιτούν πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα. Ενώ μια μεγαλύτερη σε ηλικία του δίνει άνεση και χρόνο να εκφραστεί, να σκεφτεί, να πει και την άποψή του, πολύ βασικό, και να τον επιβραβεύσει ότι είσαι πολύ σωστός σε όλα. Άρα παίρνεις το εισιτήριο. Είσαι μάχημος, παίρνεις το εισιτήριο. Πραγματικά, δηλαδή, προσκυνώ. Δεν μπορώ, τι τρελαίνω. Θα περάσουμε. Έχεις απίστευτο χιούμορ, απίστευτο χιούμορ. Και της έλεγα πριν ξεκινήσουμε πόσο ένα τέτοιο θέμα, που εντάξει, μπορεί να είναι για τις γυναίκες λίγο ταμπού αυτό το θέμα, λίγο αυτό, ή κάποια εποχή. Πόσο απενοχοποιημένα και με χιούμορ και με θετική διάθεση το αντιμετωπίζει. Ναι, γιατί είναι ένα φαινόμενο που δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Εμάς τις γυναίκες πια είναι και απαραίτητο στοιχείο το φλερτ από μικρότερος ηλικία. Δηλαδή για μια δεκαετία σου δίνει άλλη μια δεκαετία μπροστά. Όταν ο νεαρός είναι μια δεκαετία πίσω, εμένα μου δίνει μια δεκαετία μπροστά να δω. Δεν θα γεράσω. Θα είμαι μάχημη στην επόμενη δεκαετία. Είναι μια ανάσα, μια αναπνοή. Ενώ φαντάζομαι τα 40, με τι να κάνει, βγάζει γένια, φούτσια και τα λοιπά. Να κρυφτεί σπίτι σου, δεν γίνεται. Είμαστε σύγχρονες πλέον. Και έχουμε απαιτήσεις και στον έρωτα και στην επιβεβαίωση από το αρσενικό. Και το βρίσκουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα για μας σε μια μικρότερη ηλικία.
Ο μεγαλύτερος η ηλικία σε αγχώνει. Δηλαδή και εμένα με αγχώνει όπως αγχώνει το νεαρό μία πιτσιρίκα και εμένα ένας μεγαλύτερος η ηλικία θα με αγχώσει. Γιατί και σου κουβαλάει και πιο πολλά προβλήματα, πιστεύω εγώ. Προβλήματα, αλλά και θα μου καθιερώσει ένα πρότυπο. Θα θέλει να είμαι έτσι. Για μένα, που είμαι άναρχο στοιχείο, δεν μου πάει να είμαι ένα μοτίβο μόνο στη σχέση. Κατάλαβες, δηλαδή αν είναι 50 χρονών ο άλλος, ας πούμε εγώ 40, θα με βάλει σε ένα καλούπι κοινωνικής συμπεριφοράς, ερωτικής συμπεριφοράς απέναντί του. Με θέλει έτοιμη εμένα, τη σαραντάρα. Ναι. Το κατάλαβες. Το σε πιάνω. Ενώ ο άλλος θα μου δημιουργήσει ανατροπές, θα μου δημιουργήσει μέσα στη μέρα μου εκρήξεις, θα με κάνει γόνιμο στοιχείο για την καθημερινότητά μου. Πες μου, τα λέει πολύ ωραία, πες μου. Με αυτή την αποβλητική ειλικρίνεια που έχει, και εξ όσων γνωρίζω, γιατί έχει τύχει να συναντηθούμε πολλές φορές εδώ μέσα. Ναι, σε εκπομπές, είστε μια γυναίκα που έχετε κάνει ένα κύκλο ζωής, έχετε τεκνοποιήσει, ναι, έτσι δεν είμαι είναι. Μητέρα, ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αυτή της η ανάγκη έχει καλυφθεί. Mm. Και όταν πραγματικά βρίσκεστε με έναν άντρα, είναι γιατί πραγματικά είναι ούτε γιατί σκηνικό. Τον χρειάζεστε, ούτε γιατί τον έχετε ανάγκη, ούτε να σας ταΐσει, αλλά γιατί πραγματικά επιλέγετε να είστε μαζί του γιατί αγαπάτε αυτό που είναι. Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Πιο έχει πραγματική σχέση αμοιβαιότητας, ναι, και αληθινής αγάπης, γιατί αγάπη είναι όταν είμαι μαζί με τον άλλον και θέλω να είμαι μαζί του, όχι γιατί σε χρειάζομαι και δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι. Μπορώ χωρίς εσένα, αλλά είμαι μαζί σου γιατί θέλω να είμαι μαζί σου για αυτό που είσαι. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό. Ο Στέλιος. Εγώ. Εγώ έχω να προσθέσω σε αυτά που είπε πριν ο Ζώης. Έχω να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα, γιατί τυχαίνει να είμαι και νεότερος από το Ζώη. Εσύ πόσο χρόνο είναι? 21. Βαρβάτα. Δυνατά. Τα πατάμε. Λοιπόν. Κατάλαβες, είδες τι εκφράσεις είναι αυτές. Τα πατάμε, σου λέει, τα λιώνουμε. Μούστο το κάνουμε, κρασί. Είδες πως τα λένε. Πάρα τα αυτά λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας εντριγκάρει σαν νέους ότι μια μεγαλύτερη γυναίκα που έχει ζήσει και 15.000 πράγματα παραπάνω από εμάς, η γυναίκα μας κοιτάει. Άσχετα είμαστε όμορφοι, άσχημοι, καλοί, κακοί. Άσχετα από αυτό. Είναι και λίγο γυναίκα τρόπαιο δηλαδή, ότι κοίτα φίλε, εγώ πια έριξα, ας πούμε. Εσύ είσαι από τον χώρο του modeling και μάλιστα κάνεις και έξω καριέρα, δηλαδή είσαι... Μάχημος. Έχεις μια αναγνώριστη δουλειά, παρόλο που είσαι πολύ μικρός σε ηλικία. Μας είπε νωρίτερα ότι είχε κάνει σχέση με μια γυναίκα 35 ετών. Εσύ η μεγαλύτερη που είχες μέχρι σήμερα, πότε να προλάβεις, θα μου πεις, από τα 18 σου, 19, 20... Εντάξει, ήταν λίγο μεγαλύτερη. Τι μεγαλύτερη? Σε ηλικία. Από τη δικιά. Αλλά πολύ μικρότερη σαν διάρκεια ζωής σε σχέση. Ήταν 2,5 μήνες περίπου. Mm-hmm. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι... Και εσύ πόσο ήσουνα? Τότε. Τώρα πρόσφατα ή τότε? Άμα κόμπεις 2 χρόνια μας κάνει 19. Οπότε εκεί. Ήσουνα 19 και εκείνη... 40. Έτσι όπως με κοιτάτε δεν θα απαντήσω ποτέ. Ενημερώνω. Ήταν κοντά στα 40 τέλος πάντων. Κοντά στα 40. Μικρούλα. Πίνη. Κοριτσάκι πίνη μου. Ήταν, ναι. Και έβραζε λίγο το αίμα της. Τι απεκόμισες από αυτή τη σχέση, δηλαδή τι ήταν για σένα αυτή η σχέση? Ήσουν 2 μήνες με μια τέτοια γυναίκα. Σου άφησε κάτι καλό? Το κυριότερο εμπειρία. Όχι μόνο στο σεξουαλικό τομέα, αλλά και στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, το όταν συμπάρχεις με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ακριβώς τι θέλει και ξέρει ακριβώς τι ζητάει. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να προσθέσω επίσης είναι ότι αυτό που θέλετε, ξέρετε πώς να το ζητάτε. Γιατί μια νεαρή κοπέλα μπορεί να ξέρει, ξέρω εγώ, θέλω αυτό και αυτό, που συνήθως δεν το ξέρει. Το πώς το ζητάει είναι λάθος, γιατί επί το πλείστον το απαιτεί από το εκάστοτε αγόρι της. Ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες το φέρουν έτσι, επειδή ξέρουν πώς να χειριστούν κάποιες καταστάσεις καλύτερα από κάποια νεότερη κοπέλα. Με το ώστε να παίρνουν αυτό που θέλουν. Να σε ρωτήσω κάτι που, ας πούμε, πολλές φορές εμείς οι γυναίκες μπορεί να έχουμε με πολύ μεγαλύτερους άντρες. Το γύρας δεν σε ενοχλεί? Με την έννοια πια, είσαι ένα πολύ φρέσκο παιδάκι, πολύ μωρό, πολύ νέο παιδάκι. Μια γυναίκα στα 40 έχει τα σημάδια της ηλικίας και φτιαγμένη να είναι. Δηλαδή και περποιημένη να είναι, όσο περποιημένη και να είναι. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει τα σημάδια της ηλικίας, το δέρμα της, τα χέρια της,
το κορμί της. Επιτοπλίστων, λοιπόν. Τα διάφορα μέρη του κορμιού της. Είναι, ας πούμε, το στήθος της, τα ερωτικά στοιχεία μιας σαραντάρας. Δεν είναι τα στοιχεία που είχε ένα κοριτσάκι στην ηλικία σου, που είναι. Σίγουρα. Το φρέσκο το κοριτσάκι. Είναι ο κανόνας. Αυτό δεν. Με ενοχλεί. Όταν ήρθες σε επαφή μαζί της, δεν σε ενόχλησε. Δεν σε. Αυτός είναι ο κανόνας που λες. Πάντα σε κάθε κανόνα υπάρχει και εξαίρεση. Δηλαδή, εντάξει, σαφέστατα δεν μπορείς να συγκρίνεις μια 20 με μια 40. Υπάρχει ένα χάσμα. Άσχετα το ότι οι περισσότερες νέες κοπέλες τώρα δεν είναι τα κορμιά τους όπως θα έπρεπε να ήταν για 20. Δηλαδή, βλέπεις ένα κοριτσάκι 20 χρόνων, ας πούμε, και έχει 5 κιλά κυταρίδιδα. Για ποιο λόγο, τι της λείπει. Τα νιάτα, η όρεξη. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λες, λοιπόν, όπως είπα, αυτό που μας συντριγκάρει περισσότερο εμάς τους άντρες, στις μεγαλύτερες γυναίκες, δεν είναι τόσο πολύ η εμφάνιση. Σαφέστατα θα πρέπει να είναι καλοδιατηρημένη. Ναι, αλλά δεν το αφάφη να θα έρθει και η ώρα να κοιμηθείς μαζί της. Θέλω να πω όταν ότι όταν έρχεται αυτή η ώρα, μία σαραντάρα δεν έχει. Τη νιώθεις τη γυναίκα. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα κοριτσάκι. Καλά, σίγουρα. Στις 19 χρόνια. Είναι πολύ γυμνασμένη σαραντάρα. βέβαια. Γιατί δεν πάω σε γυμναστήριο και βλέπω ότι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Εγώ ναι, βρε παιδί μου, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Γυμνασμένες, ξεγυμνασμένες, όση προσπάθεια και να κάνουμε. Όσο ότι και να το παλέψουμε, βρε παιδί μου, ότι και αυτό να είμαστε, να προσπαθήσουμε να γυμναστούμε, να κάνουμε δίαιτες. Η σαραντάρα είναι σαραντάρα. Το λέω πολύ ευγενικά. Πιστεύω ότι είναι θέμα περιπτώσεων. Δεν μόνο με την εικόνα του σώματος. Όχι, αλλά παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή και όταν θα σου έρθει ο άλλο. Πάσε εσύ, ξέρω εγώ, 30 και θα είναι άλλος 50 και θα είναι. Εξαρτάται πάντα πώς πουλάς τον εαυτό σου. Εδώ βλέπεις άλλους που είναι χάλια. Μία θα φαίνεται ηλικία σωματικά. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Εκεί. Και εγώ πιστεύω πως δεν είναι απόλυτο αυτό. Είναι και απόλυτο, θα ήθελα να δείξω ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που έχουμε ξεχάσει να πούμε σήμερα και να το πω εδώ πέρα στο Στέλιο κιόλας. Βάσει της δουλειάς που κάνω, έρχομαι σε επαφή. Θα μου το πείτε μετά τις διαφημίσεις. Έχετε να το κάνουμε Sugar Lady εδώ λόγω του, λόγω του θέματος που συζητάμε. Sugar, Sugar Lady. Πώς πάει το Sugar Lady? Sugar Lady. Τραγούδι. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν λέω της Beyoncé το τελευταίο τώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι που λέω εγώ. Sugar Baby. Πολύ παλιό. Sugar Lady. Μη Sugar Baby είναι. Πώς είναι Sugar Baby? Νομίζω. Να το κάνουμε Sugar Baby. Cougar Girls. The Lost. Γυναίκες επιτυχημένες. Δυναμικές που ξέρουν τι θέλουν, κυρίες που επιλέγουν για συντρόφους, άνδρες πολύ μικρότερους ηλικία, αλλά και νεαροί. 20, 21, 22. Εσύ πόσο είσαι? 20. Εσύ είσαι 20. Άρα έχουμε φέρει τις κατάλληλες ηλικίες. 20, 23 και 21. Το επιλέγουν κυρίες οι οποίες είναι γύρω στα 40. Γιατί τις επιλέγουν, τι βρίσκουν σε αυτές? Σας διέκοψα, κυρία Καραβία. Ναι. Σας διέκοψα. Κάτι ήθελα να πω στο Στέλιο εδώ πέρα. Στέλιο, επειδή έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ νεαρά παιδιά και λόγω δουλειάς και όλα αυτά, μες στα events που κάνω και μες στα γυμναστήρια, ξεχάσαμε να θίξουμε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα. Πιστεύω ότι μιλώντας σε πολλά παιδιά της ηλικίας σου, όλα τα παιδιά μου λένε ότι δεν σας έχει δόθει, δεν σας δίνεται πια η ευκαιρία το να είσαστε κυνηγοί. Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα. Τα μικρά και τα νέα κορίτσια δεν αφήνουν να είσαστε κυνηγοί. Μα με εμάς οι σαραντάρες. Τη σαραντάρα δηλαδή την κυνηγείς εκείνο. Όχι να τους κυνηγήσει, να την κυνηγήσουν. Να τις δώσει ξανά, να τους δώσει το ρόλο που έχουν κυνηγού από τη φύση τους. Πολλά παράπονα ακούω από πολλά παιδιά. Τατιάνα, εσένα δεν σε έχει κυνηγήσει άντρα. Συγγνώμη, το λες δηλαδή με μία πορεία. Έχω τόσο πολλά χρόνια να το ζήσω αυτό λόγω του γάμου, που έχω ξεχάσει πως είναι. Όχι, εγώ δεν το νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει ακολουθεί ο σύζυγος σε όλα τα σημεία της ζωής σου. Σίγουρα στο σούπερ μάρκετ, κάπου πηγαίνεις. Όχι, δεν πάω ούτε στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να μην μπορείς να το πιστεύεις. Κάπου πάντως πηγαίνεις και σίγουρα δεν το πεις. Όχι, σας δίνω, ειλικρινά σας το λέω. Πάντως σε πληροφορώ ότι έχεις πάρα πολλούς νέους που είναι ερωτευμένοι μαζί σας. Νέους. Τρελά ερωτευμένους. Νέους και 20 και 25 και όλοι αυτοί. Και 16. Μπορεί να μην το έχω προσέξει.
Μήπως δεν θέλεις να το προσέξεις, γιατί μπορεί, είσαι μπορεί να προσέχουμε αυτά σύντροφο. Που θέλουμε. Μπορεί αυτά που δεν μας αφορούν να μην τα προσέχουμε, αλλά ίσως είναι επειδή μεγαλώνουν πολύ και τα παιδιά μου. Δηλαδή, ο μεγάλος ο γιος είναι 14. Δεν μπορείς να το συνδυάσεις. Αυτό για κάποιον νέο λειτουργεί ακόμα πιο διαγερτικά. Γιατί δηλαδή, όταν είσαι με το παιδί σου, δεν σταματάει. Να... Όταν είσαι διαθέσιμη, θα είναι διαφορετικό για σένα. Αν ποτέ. Όχι. Είναι επειδή διαφορετικό. Αναφέρθηκε σε μένα, εγώ ανήκω στην κατηγορία της γυναίκας που ίσως. Επειδή είναι, ζει μέσα στην εστία κυρίως, στην οικογενειακή, και ίσως επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό. Σαφέστατα. Δηλαδή, έχεις ένα γιο 14, ένα γιο 11. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου ότι. Παιδί που είναι στην ηλικία αυτή κοντά, στα 16, στα 18, που αύριο θα είναι ο γιος σου, γιατί τα χρόνια περνάνε, ότι μπορεί να σε δει ερωτικά. Ίσως λόγω της οικογενειακής κατάστασης δυσκολεύομαι να το... Άλλο να είσαι διαθέσιμη και άλλο να έχεις το υγιές αυτό σώμα που λέγεται οικογένεια. Γιατί αυτό το θέμα τώρα που συζητάμε είναι φαινόμενο. Είναι. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και πρότυπο στο να το ακολουθήσουμε. Μου συμβαίνει, αλλά δεν διερωτάμε. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο ζωής για να το ακολουθήσει. Όχι. Δεν είναι όμως και κακό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν δεν είσαι παντρεμένη, όταν είσαι δεσμευμένη, για ποιο λόγο εσύ θα πρέπει σώνει και καλά. Να επιλέξει έναν άνθρωπο 50 χρονών. Αν περνά καλύτερα με έναν άνθρωπο που είναι νέο. Δηλαδή το βλέπω και στι γυναίκε τη showbiz. Ναι. Αυτέ που τα έχουν με νεαρού δεν έχουν οικογένεια. Δεν πήγανε να εγκαταλείψουν την οικογένειά του και τα παιδιά του. Είναι ελεύθερε γυναίκε που απολαμβάνουν τη ζωή του. Να σκιαγραφίσουμε λίγο το προφίλ αυτή τη γυναίκα που. Από πού συνήθως προέρχεται κάνει, και που συνήθω ναι. κάνει. Περίμενα να μα πούν όλοι τι εμπειρίε του και μετά θα κάνουμε το. Να ρωτήσω καταρχήν τι κυρίε. Είχατε σχέση με πολύ νεότερο. Είχαμε, μάλιστα. Δηλαδή. Και έχουμε. Και έχετε. Ηλικίες που παίζουν 20, 21, 22, ο μικρότερος. Κάπου προς τα εκεί. Κάπου κοντά σε εκεί. Πάνω κάτω ξέρεστε. Τι έχει λοιπόν ένας τόσο νέος άντρας. Τι σας προσφέρει. Δεν έχουν πάψει να ονειρεύονται και αυτό πιστεύω είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το να συνεχίζουν να έχουν στόχους, να έχουν όνειρα. Αυτό παίρνεις και από τη λάμψη τους κιόλας. Mm. Δεν σταματάνε. Οι περισσότεροι, άνω των 40, διακρίνω και βλέπω ότι έχουν σταματήσει να ονειρεύονται. Έχουν σταματήσει να έχουν στόχους. Τους έχουν καταβάλει τα προβλήματα και γενικά όλη αυτή η αρνητική ψυχολογία. Η κρίση, η μιζέρια. Έχουν πέσει. Έχουν κάτσει. Αυτό νομίζω. Αυτές οι σχέσεις όμως πόσο διαρκούν. Μπορεί να διαρκήσουν αναλόγως και τη γυναίκα. Αν η γυναίκα είναι πολύ δυναμική, μπορεί και να κρατήσουν, γιατί γενικά έχουν πιο πολύ υπομονή τα νεαρά παιδιά. Δεν σε ψάχνουν τόσο, δεν σου προκαλούν νεύρα. Καταλαβαίνουν πιο πολύ, πιστεύω. Ναι, αλλά πόσο μπορεί να έχει διαρκέσει μια τέτοια σχέση. Δηλαδή, έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιες τέτοιες σχέσεις, εμπειρία και τώρα ενδεχομένως. Πόσο καιρό έχει διαρκέσει μια σχέση με ένα πιτσιρικά 21. Πιστεύω, βάσει στατιστικής έρευνας κιόλας, πιστεύω από μία μέρα ως και 200 χρόνια. Δεν έχει σχέση με το αν είναι μικρότερος ή αν είναι μεγαλύτερος. Έχει σχέση όλα αυτά που έχουν σε μία σχέση. Η χημεία, ο χαρακτήρας. Αυτά. Δεν είστε όμως και λίγο μαμά για ένα τέτοιο παιδάκι. Δηλαδή, εκτός από σύντροφο, βλέπω τώρα τον Στέλιο. Ίσως το διπόδιο φταίει για όλα, μάλλον. Ο ερευνητής, εμείς οι ψυχολόγοι, το λέμε σχέση με ένα διπόδιο σύνδρομο. Ας πούμε ότι κάνει σχέση με το Στέλιο. Είναι ένα παιδί το οποίο τώρα ξεκινάει, μπαίνει στη ζωή, ή όταν ήταν 20 χρονών που έκανε σχέση. Θα πρέπει και ο Γκάζο ότι η σχέση παίρνει με ένα τέτοιο χαρακτήρα. Σε κάποιες εκφάνσεις της. Ας πούμε, είσαι λίγο μαμά του. Να του δείξεις τι να κάνει, πώς να το κάνει, να τον. Ίσως και στον έρωτα και στον άντρα. Στο... Ίσως ο άντρας να το βλέπει έτσι. Ο άντρας, παρούσα βάση τέλος πάντων, ο νεότερος. Ναι. Να βλέπει, ξέρω εγώ, τη γυναίκα τη μεγαλύτερη δίπλα του, ότι θα το φροντίσει και θα τον προσέχει. Λέω άρα τώρα, έχεις, η γυναίκα έχεις μεγαλύτερη... για μαμάς η σχέση για, αυτή για σένα, ίσως, για παράδειγμα. Η γυναίκα η μεγαλύτερη, η δραστήρια δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο άσχετα να κάτσει, να σε ψάξει και να σε κάνει. Μια γυναίκα που είναι μεγαλύτερη και πιο πεπειραμένη, αναλαμβάνει τα ηνία και τον έλεγχο της σχέσης και πολλές φορές στη σχέση με ένα μικρότερο άντρα λειτουργεί σαν μητρικό ισοδύναμο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι
σε οποιαδήποτε σχέση με οποιασδήποτε ηλικία άντρα, είτε ο άντρας είναι 50 είτε είναι 20, κάποια στιγμή θα καταλήξεις να τον πεις μωρό μου ούτως ή άλλως. Και μητρική, θηλυκή και ψυχολογική συμβουλή, η καλή σύντροφος είναι πάντα και λίγο μητέρα. Από ό,τι έχει διαπιστώσει, όλοι οι άντρες θέλουν, οι περισσότεροι δηλαδή, θέλουν και λίγο μαμά. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που τους αρέσει να κάνουν μπαμπάδες στη σχέση τους. Μα ποιο παιδί, μα σε ποιον άντρα, δεν αρέσει το φαγητό της μαμάς. Ας το πάμε λιγάκι πιο, πιο λαϊκά. Μην τα μπλέκουμε τα θέματα, δεν είναι κακό αυτό. Και επειδή συζητούσαμε πριν για το αν αυτή η σχέση έχει μέλλον ή όχι, σημαντικό κριτήριο σε αυτό το πράγμα είναι αν αυτή η γυναίκα δεν ψάχνει κάποιον για να στηριχτεί και αν αυτός ο άνδρας δεν ψάχνει κάποια για να στηρίξει. Γιατί όντως υπάρχουν άντρες που το παίζουν μπαμπάδες και πληρούνται, αυτοικανοποιούνται από αυτό το ρόλο, παίρνουν αυτοεκτίμηση. Αν αυτή η γυναίκα είναι αυτόνομη, οικονομικά και συναισθηματικά ανεξάρτητη, που συντονισμένη με τον εαυτό της, με τις ανάγκες της, να ξέρει τι ζητάει, να ξέρει τον τρόπο να το ζητάει, να είναι διεκδικητική. Και αν αυτός ο άντρας δεν ψάχνει κάποια να ταντέψει και ίσα ίσα βολεύεται με αυτό, γιατί και ο νεαρός άντρας έχει να παλέψει για την καριέρα του, για το μέλλον του και μπορείτε να είσαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το πράγμα, χωρίς ο ένας να ενοχλεί τον άλλον, αλλά με απόλυτο σεβασμό και κάνοντας ο ένας καλύτερο τον άλλο μέσα σε αυτή τη σχέση, αυτή η σχέση γιατί να μην προχωρήσει, για ένα λόγο. Για το παιδί. Σίγουρα εδώ όμως μιλάμε πολύ γενικά, έτσι, γιατί υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, που είναι η ειδική περίπτωση. Γιατί μπορεί να συναντήσεις όντως ένα αστέλιο που είναι νεαρός, αλλά να έχει μεγαλύτερη ωριμότητα και να είναι πολύ πιο ωριμός από έναν 30-35 χρονών. Γιατί έχει βιώσει ίσως ένα διαζύγιο στην οικογένειά του, ίσως να είναι ο συρριχτής είτε στη μητέρα του είτε σε μια μικρότερη αδελφή του. Οπότε αναγκαστικά λόγω συνθηκών και λόγω κατάστασης που έχει βιώσει να είναι πολύ πιο όριμος. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Σε συζητήσεις που έχω κάνει με γυναίκες που κατηγοριοποιούνται ως cougars, πώς να το πω, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το συνέστημα από τη ζωή τους, από την εμπειρία τους, από την οικογένειά τους, το συνέστημα της ασφάλειας δεν τους το παρήχε ποτέ ένας άντρας. Ήταν γυναίκες αυτόφωτες. Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ήταν, είναι κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι σημαντική επισήμανση. Να ρωτήσω τα αγόρια, αν η οικονομική ανεξαρτησία μιας τέτοιας γυναίκας, μια σαραντάρα συνήθως, πετυχημένη επαγγελματίας, δεν περιμένει να στηριχτεί από εσάς. Αυτό σας αρέσει, σας γοητεύει, σας ανακουφίζει? Εγώ προσωπικά, επειδή και από εκείνη την ηλικία, τα 19 και από 18 και από 17, έβγαζα δικά μου χρήματα. Εντάξει, δεν έμενα μόνος μου, τώρα μένω μόνος μου, τότε δεν έμενα μόνος μου, αλλά οικονομικά τουλάχιστον ήμουν ανεξάρτητος. Και δεν είχα την ανάγκη μια μεγαλύτερη γυναίκα να με πληρώσει. Και σαν άντρας, μου άρεσε πάντα να πληρώνω εγώ. Γιατί είμαι λίγο παραδοσιακός, άσχετα την ηλικία. Πολύ χαριτωμένο. Έχουν μάθει να είναι κυνηγοί, παιδί μου. Έτσι πάει. Κυνηγοί από τη φύση τους. Discovery Channel, τι να πω πια. National Geographic και τα συναφή. National Geographic έχουμε γίνει. Προσέξτε μία κούγκαρ τώρα με ακόμα ένα αντρικό χαρακτηριστικό. Έχετε κομπολόι στα χέρια σας το σύνορα. Για να κόβουμε το κάπνισμα. Σιγά σιγά. Εγώ νόμιζα για να μάθετε να χειρίζεστε τις, ξέρετε, τις μπάλες, τους ανθρώπους. Γενικά πιστεύω πως έχω μια τάση. Όχι, είναι για να χειρίζετε, πώς να σου πω, υπάρχει ένα τραγούδι λαϊκό, επειδή δεν τα έχω καλά με τους στίχους όμως, για να μην πω ανοησία. Θα σε βοηθήσω εγώ. Μη βροντο χτυπά τι χάντρε. Η δουλειά κάνει του άντρε. Κάνει του άντρε. Σωστό και είναι και πολύ επίκαιρο και είμαστε και μέσα στο θέμα εδώ πέρα. Και υπάρχει κι άλλο ένα και που μέσα λέει ότι παίζει. Του άντρε στα χέρια τη. Πώ πάει αυτό το παιχνίδι. Το κομπολό, ειδικό χάντρε. Όχι, ποιο είναι, του άντρε σαν τα ζάρια. Μάλλον είναι απλό που θέλει να κόψει το τσιγάρο για να γυμνάσει τον αγαπημένο. Τι να πω, δεν είναι έτσι. Πάνω στο βίντεο θα σα σκεφτώ, θα μου διέψευσε. Πάνω στο βίντεο. Γυναίκες, Ελληνίδες και ξένες που τους αρέσουν οι νεότεροι άντρες. Το φαινόμενο των Cougars είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο Hollywood, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να απασχολεί και την Ελλάδα. Κυριολεκτικά το Cougar είναι ένα αλληλοειδές θηλαστικό που ζει σε όλη την Αμερική. Μεταφορικά, η λέξη Cougar υποδηλώνει την όρημη, επιθετική και εγωιτευτική γυναίκα άνω των 40 ετών, η οποία αρέσκεται να επιλέγει πολύ νεότερους συντρόφους.
Στην Ελλάδα, πολλές είναι οι επώνυμες κυρίες που γοητεύονται από νεότερους άνδρες και επιλέγουν να κάνουν σχέση μαζί τους. Σύμφωνα με το περιοδικό People, η Έλλη Κοκκίνου έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του 22χρονου μπασκετμπολίστα των Πρασίνων, Γιώργου Μπόγρη. Γνωρίστηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην εκδήλωση για το All Star Games, όπου παίζουν οι καλύτεροι μπασκετμπολίστες της Ελλάδας. Την Έλλη την είχαν καλέσει να πραγματοποιήσει εμφάνιση πριν από τον αγώνα. Από την πρώτη στιγμή που είδε την Έλλη Κοκκίνου ο Γιώργος Μπόγρης, της έκανε στενό μαρκάρισμα. Εκείνη ήταν διστακτική, γιατί ήταν πρόσφατος ο χωρισμός της με τον Παναγιώτη Βασιλιάδη. Ωστόσο, ο πανύψηλος αθλητής, 2 μέτρα και 10 εκατοστά έχει ύψος, επέμεινε και τελικά έβαλε τρίποντο στην καρδιά της. Νομίζω ότι είμαι ευτυχισμένη μήνες τώρα, κανένα χρόνο, είναι μια χαρά. Εμείς οι δύο, αγάπη μου, θα γεράσουμε μαζί. Ήταν η χιουμοριστική ατάκα της Αλίκης Βουτζουκλάκη για να σχολιάσει τη διαφορά ηλικίας στη σχέση της με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Όταν γνωρίστηκαν, εκείνη ήταν 54 ετών και εκείνος μόλις 20. Μπορεί να μην γέρασαν τελικά μαζί, η σχέση της όμως κράτησε 10 χρόνια. Σε γάμο κατέληξε η σχέση της παρουσιάστριας Ρούλος Χαρομιλά με τον κατά 12 χρόνια νεότερό της, Νάσο Γαλακτερό. Η σχέση τους δεν είχε αίσιο τέλος αφού ο γάμος τους έληξε λίγα χρόνια αργότερα. Και η παρουσιάστρια Σοφία Λιμπέρτη έχει κάνει σχέση με τον κατά 10 χρόνια νεότερό της, Αλέξανδρο Παρθένη. Η Ρόκα Ναβίση, που στο παρελθόν έχει σχετιστεί με νεότερους άνδρες από εκείνη, έχει δηλώσει ότι την ελκύουν γιατί είναι περισσότερο κομπλεξάριστη μπροστά σε μια επιτυχημένη γυναίκα. Η Ελληνίδα Σταρ έχει κάνει σχέσεις μεταξύ άλλων με τον φωτογράφο Σπύρο Πόρο, τον Λάμπη Λιβιεράτο, τον Θοδωρή Ζαγοράκη, τον Απόστολο Γκλέτσο και τον επιχειρηματία Χρήστο Ψωμόπουλο. Η παρουσιάστρια και στιχουργός Ναταλία Γερμανού έχει δηλώσει δημόσια ότι έχει ρωτευτεί μικρότερους άνδρες από εκείνη. Ο Αλέξανδρος Παρθένης και ο Θάνος Τζάνης είναι μόνο κάποιοι από αυτούς. Και Ναταλίτσα μου, ξέρεις, έχω ένα φόβο. Έχω ένα γιο 3 χρονών. Τριών! Τριών. Και... Κάτι να με υπολογίσω τα χρόνια. Τριών. Και... Το κατάλαβες, βλέπω, χωρίς να ρωτήσω. Το γλιτώνει. Είναι εκτός ωραίου. Και φοβάμαι να τον αφήσω να πάει στην παιδική χαρά με την τιμέσεις. Είναι όμορφος όμως. Καλώς είναι, αλλά... Τον έχετε δει το Μάξιμο? Όχι. Πω, ο Μάξιμος είναι λουκουμάκι. Έχεις ένα πύχη. Ο πύχης σταματάει, ας πούμε, 30 something, ας πούμε. Κλείσανε. Εμείς είναι άδικο αυτό για μένα. Είμαστε εκτός τύχης. Με κατά... Δηλαδή, θεωρήσε, ας πούμε, πώς το λένε, η εθνική μας τεχνανότητα. Μην το πεις αυτό. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη αδικία που μπορεί να μου πει κάποιος. Συκοφαντία. Με συγχωρείς πολύ. Είναι συκοφαντία. Θέλω να σου πω κάτι, αγαπημένο μου Πέτρο. Η δική σου κατηγορία ανδρών, δηλαδή οι άνδρες της δικής σου ηλικίας, κυνηγάτε, μην πω την λέξη κυνηγάτε, να πω αρέσκεστε, ναι, σε πιπινάκια τύπου 20-22 μοντέλα κτλ. Άκου να δεις. Λοιπόν, κάπως έτσι. Άκου να δεις. Έτσι έχει κατάσταση. Αυτά τα πράγματα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να ρωτήσεις τους άντρες 30 something γιατί μου την πέφτουν. Κατάλαβες. Ναι. Και όχι να ρωτήσεις εμένα γιατί αρέσω στους άντρες. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Γιατί αυτοί 20 something και 30 something σου την πέφτουν? Πλά, γιατί προφανώς φαντάζονται ότι οι γυναίκες της δικής μου, αν θέλεις, ηλικίας, ιδιοσυγκρασίας, προσωπικότητας, δεν πρόκειται να αρχίσουν. Αγάπη, πότε θα με παντρευτείς, πότε θα σε πάω στη μαμά μου. Εμείς πότε θα δούμε τη σχέση μας σοβαρά, και επειδή προφανώς όλοι οι άντρες ξερνάνε με αυτή την κατηγορία γυναικών, σου λένε πάμε σε μία που δεν πρόκειται ποτέ να μας πρίξει. Εγώ όταν ήμουν μικρός, φανταζόμουν ότι 40. Ήσουν με 20. Αλήθεια είναι αυτό, πίστεψα. Ναι. Εκτός από τις εγχωριστά, δεν είναι λίγες και οι επώνυμες κυρίες του εξωτερικού που επιλέγουν να κάνουν σχέση ή ακόμα και να παντρευτούν πολύ νεότερους άνδρες από αυτές. Η Ντέμι Μουρ είναι παντρεμένη εδώ και 6 χρόνια με τον κατά 15 χρόνια νεότερό της, Άστον Κάτσερ. Ακολουθεί η Μαντόνα, της οποίας ο πρώην άνδρας, Γκάι Ρίτσι, ήταν 10 χρόνια νεότερός της. Η υποτιθέμενη παρηγοριά της, ο Άλεξ Ροντρίγκες, ήταν 16 χρόνια μικρότερός της. Και μετά ήρθε ο Χεσούς Λους, μοντέλο και χορευτής, μόλις 22 ετών. Η σχέση τους δεν κράτησε όμως πολύ, αφού τελείωσε μετά από λίγους μήνες. Η 52χρονη Kim Cattrall υπήρξε το πρώτο τηλεοπτικό κούγκαρ ως Samantha Jones στο Sex and the City, η οποία συνήθιζε να κάνει σχέση με νεότερους άνδρες. Εμπειρία που αποφάσισε να μεταφέρει και στην πραγματική ζωή, καθώς το αμόρε της, ο καναδός σεφ Alan Watts, είναι 29 ετών. Ο
24χρονος Chase Dreyfus, τον οποίο γνώρισε όσο δούλευε σε φιλανθρωπικό οργανισμό, είναι το νέο αμόρε της Aaron Stone, αν και δεν το έχει παραδεχτεί δημοσίως. Μετά από δύο αποτυχημένους γάμους με μικρότερους άνδρες, η 42χρονη Halle Berry βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο του 32χρονου μοντέλου Gabrielle Aubry, με τον οποίο έχει αποκτήσει και ένα κοριτσάκι. Δηλώνει όμως πως δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί. Όταν η Mariah Carey άρχισε να βγαίνει με τον Nick Cannon, 11 χρόνια μικρότερό της, κανείς δεν περίμενε πως τον Απρίλιο του 2008 θα τον παντρευόταν κιόλας. Από τις πιο θρυλικές κούγκαρ που δικαίως πρέπει να αναδειχθεί ως σημειοφόρος τους είναι η Joan Collins, η οποία επέλεξε για σύζυγο νούμερο 5 τον θεατρικό παραγωγό Percy Gibson, ο οποίος είναι 32 χρόνια νεότερός της. Η Ivana Trump στα 59 της παντρεύτηκε τον Ροζάνο Ρουμπικόντι, που ήταν 36 ετών. Τελικά το ζευγάρι χώρισε το 2008 μετά από μόλις 2 χρόνια, όμως γρήγορα η Ivana βρήκε παρηγοριά σε μοντέλο από τη Γαλλία, ετών 22. Ο JT Toregiani είναι ο σύντροφος της Paula Abdul και μόλις 12 χρόνια νεότερός της. Το 2008 ο δεσμός διαλύθηκε, σύμφωνα όμως με πληροφορίες, οι δύο τους τα ξαναβρήκαν και είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα, σερβέτερη σάι. Που τους άντρες σαν χαζαριά τους δεν Ωραία. Αν απελευθερώσουμε σήμερα τις 40, τι θα γίνει, τι έλεγες, παιδί μου. Χαμός, θα διαλυθούν οι ελληνικές οικογένειες. Θα γίνει η ανατροπή, το Υπουργείο Πρόνοιας θα πρέπει να φτιάξει άλλο καταστατικό. Η 40 είναι θεριό ανήμερο, έτσι και έχει καταπιεστεί. Και έτσι όπως είναι δηλαδή τα πράγματα τώρα, μέσα σε όλη αυτή την καταπίεση, την οικονομική κρίση, θα γίνει χαμός. Αλλά, παιδιά, να σας πω κάτι από προσωπική μου εμπειρία. Εγώ στα 20, στα 25, στα 30, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε στιγμή της ζωής μου να ζω και να ανασένω μέσα από μια ηλικία μικρότερη, μια δεκαετία κάτω από μένα. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου, οι πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή κυρίως οι ηλικίες οι δικές τους, 22-23, στοχεύουν τη 40, καταλαβές. Πιστοχεύεται. Αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Εγώ δεν κάθομαι σε ένα μπαρ, δεν κάθομαι σε μια καφετέρια να λέω «Α, με κοιτάει, έλα, ξέρω εγώ και αυτά». Δεν τα κάνω. Πού με βρίσκουν, μιλάμε με λύσκια, δηλαδή με λύσοφωλιά αυτό. Στοχεύουν τη 40. Τώρα μιλάμε ψέματα, ναι ή όχι. Είναι στόχος. Κυνηγή. Αλήθεια είναι αυτό. Ίσως εμείς σταματήσαμε να μεγαλώνουμε και έχουμε μείνει στάσιμες. Ναι. Στάσιμες έχουμε μείνει εμείς μάλλον, Πέγγι. Στάσιμες και δεν μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν όλοι οι άλλοι μάλλον. Αυτό. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι. Γιατί σε βάζει σε μία εγρήγορση πνευματική και εγκεφαλική να σκεφτείς ότι τελικά η ζωή χωρίς έρωτα. Δηλαδή, εάν εγώ είμαι παντρεμένη και είμαι 40 χρονών και ο άντρας με καταπιέζει στο σπίτι και χάσω όλες τις ερωτογενείς ζώνες μου και γίνω το τίποτα, πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, πώς θα μεγαλώσω τα εγγόνια μου, πώς... Ενώ έρχεται αυτή η χαρά, η πηγή της ζωής, του 20, του 22, του 25 και σου ανανεώνει κάθε κύτταρο και λες, ναι, λοιπόν, μπορώ να είμαι μάχημη. Έτσι αλέγω. Να τις ξεσηκώσει τις σαραντάρες όλες, να διαλυθεί το σύμπαν, η ελληνική κοινωνία. Για τις σαραντάρες που έχουν έναν κακό σύντροφο και έναν κακό σύζυγο, ο οποίος τις μαστιγώνει εντός εισαγωγικών καθημερινά. Του πώς είσαι έτσι, πώς είσαι χάλια, πώς είσαι αυτά. Και βγαίνει έτσι και λέει, μα με... τι γίνεται τώρα, χάνεται. Πες, παιδί μου, για πες για τους κακούς σύζυγους που τις μαστιγώνουν. Ο κακός σύζυγος σε μαστιγώνει καταρχήν με τα λόγια, σε καταπιέζει. Για μένα η μεγαλύτερη καταπίεση και η άσκηση βίας είναι ηλεκτρική βία. Εκεί πια χάνεις την ανισορροπία σου. Δηλαδή, κυρίως όταν φεύγεις προς τα πάνω ηλικιακά, δηλαδή σε 40-45, και ο άλλος λέει: πώς είσαι έτσι σήμερα, παιδί μου, τρώει και όλα αυτά που του έχεις μαγειρέψει. Και λέει: πω, χάλιασε και το μαλλί σου, χάλια και αυτά. Δηλαδή, έχει δει το καλύτερο έξω στην τηλεόραση, στα πάντα, και σε συγκρίνει. Και εσύ όντως είσαι χάλια. Με τη ρόμπα σου, με τις παντόφλες σου, με στο σπίτι, στο νοικοκυριό σου, ας πούμε, και σε απορρίπτει.
ούτε καν σε κοιτάει ερωτικά σεξιστικά το βράδυ στο κρεβάτι. Σε έχει απορρίψει, έχει γυρίσει, χασμουριέται. Στη... Ε, τι θα κάνεις, δεν θα φύγεις λίγο? Δεν θα βγεις λίγο πιο έξω? Έρχεται και ο κύριος Ζώης εκεί, ο καλοζωισμένος. Ναι, βλέπεις και τους μπασκετμπολίστες σήμερα, ας πούμε, δύο μέτρα. Και λες, δεν με θέλει το πουρό, με θέλει το τεκνό. Ναι, ναι, με απορρίπτει αυτός, αφού ο άλλος έξω γείτονας. Πρόσεξε. Δεν έχουμε κουτάλι. Πρόσεξε, τι σου λέω, Τετιάνα, ο γείτονας. Φεύγεις, δηλαδή, φεύγεις εσύ. Ναι. Φεύγεις από ναι. Και βλέπεις το γείτονα απέναντί σου. Δηλαδή, λες, τι είναι αυτό. Δηλαδή, ο γείτονα σου δείχνει, ας πούμε, το... το... Ναι. Ε, δεν θα βγεις και έναν καφέ πιο έξω για ένα γαλακτοπούρικο με το γείτονα? Στη ζωή χρειάζεται, τι. Πάντως η γυναίκα, αν ο άντρας της δεν την παραμελεί. Γιατί κάνεις καλά που το θίγεις. Δηλαδή, αν ο άντρας της είναι ερωτευμένος, αν την προσέχει, αν τη θέλει ερωτικά, αν είναι μαζί της. Τότε μιλάμε για αρχόντισσα. Ναι, δεν μιλάμε για κούγκαρς φαινόμενο. Πολύ δύσκολα θα κοιτάξει αυτό. Σίγουρα. Εδώ, αλλά... Πιο δύσκολα, γιατί η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική. Αν λοιπόν τη θέλει πολύ και της το δείχνει, σίγουρα. Δύσκολα θα κοιτάξει. Αλλά είναι μετρημένες στα δάχτυλα αυτές οι σχέσεις. Τουλάχιστον εμπειρικά, εγώ όσο γνωρίζω από φίλες, από προσωπική μου εμπειρία, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Τζόκερ, πραγματικά. Πάντως πρέπει και εγώ, να είναι πολύ λαχείο. Καλός, μπορεί να είναι πολύ ευγενής ο άλλος, πολύ μορφωμένος, να είναι άρτιο το επίπεδό του, να είναι χορτάτος σεξουαλικά, ερωτικά στη ζωή του ο άντρας. Και πρέπει να είναι, τουλάχιστον να έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να διακρίνει την ομορφιά μέσα από την γυναίκα. Να την σέβεται και σαν μάνα του και σαν γυναίκα του και σαν ερωμένη. Αυτό πια το φαινόμενο δεν υπάρχει. Πάντως δηλαδή... πρέπει να, εγώ πιστεύω ότι είναι και η ανάγκη της εποχής. Δηλαδή, ας μην ήρθε η σειρά σου. Να μιλήσω. Ήρθε η σειρά σου να μιλήσω στο ειλικρινό. Τόση ώρα προσπαθεί. Θέλω να μου πεις, εσύ κάνεις σχέσεις με νεανότερους άντρες? Λοιπόν, καταρχήν ως TV παρουσιάστρια, να τα πω όλα, γιατί γνωρίζω ότι τον καλεστή εν μέσω MS International Beauty, είναι να αναστρέφουμε με πολύ ωραίους άντρες και πολύ ωραίες γυναίκες. Στρατό. Οπότε μέσα από εκεί βλέπω και παρατηρώ πάρα πολύ καλά και τις σχέσεις. Κάνει και το... τα ανδρικά καλυστία, σας το λέω και πιο απλά. Και τα γυναικεία. Τώρα φτάσει χρόνια... στο κάθε χωριό το μήνυμα. Ακριβώς. 8 λοιπόν. Χρόνια ξεκίνησα με τα Miss International, Miss International και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια είναι Mr. and Miss International Beauty. Οπότε μέσα από εκεί. Γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Βλέπουμε γενικά και την ψυχολογία και ενός άντρα ωραίο, όπως τα μοντέλα μου, γιατί μοντέλα θα τα. Εσύ δηλαδή επιλέγεις. Όχι, εγώ δεν επιλέγω. Γιατί δεν μιλάω προσωπικά τώρα. Τώρα μιλάω καθαρά επαγγελματικά. Σου λέω προσωπικά. Ωραία. Σε προσωπικό επίπεδο δεν επιλέγω. Με επιλέγουν. Φυσικά αποφασίζω νέοι. Σε επιλέγουν οι πιο νέοι άντρες και επιλέγουν. Τυχαίνει να με επιλέξουν. Και δεν μιλάμε για τη δουλειά μου. Μιλάμε για τις δραστηριότητές μου. Δηλαδή, όταν κινείσαι σε ένα επίπεδο που πας γυμναστήριο, πας για σκι, κάνεις διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, και ένας μεγαλύτερος μπορεί να μην μπορεί να σε ακολουθήσει. Άρα, τυχαίνει οι άνθρωποι που συναντά στη δουλειά σου να είναι όλοι. Βεβαίως. Okay. Έχω κάνει σχέση με μικρότερο, έτσι. Δεν λέμε ότι είμαι 40 χρονών, λέει Dandy Cougar. Αλλά σίγουρα ήταν επιχειρηματίας όμως, μπορεί να ήταν σε μικρή ηλικία και ήταν αρκετά επιχείρηση του μπαμπά του, αλλά δεν είπαμε ότι ήταν αυτόνομος και οικονομικά και σαν προσωπικότητα. Είχε προσωπικότητα. Τώρα, είτε είναι μικρότερη είτε όχι, εμένα με ενδιαφέρει να έχει προσωπικότητα. Αυτό ο άντρας, πιστεύω έτσι. Και εγώ είναι και το θέμα εδώ πέρα. Ακριβώς. Και έχω αντιμετωπίσει άτομα που είναι σε μικρότερη ηλικία μεν και πιστεύω ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Και μπράβο της και Έλλη Κοκκίνου και μπράβο της σε όλες οι γυναίκες που μπορούν να το στηρίξουν και κοινωνικά. Γιατί πιστεύω ότι μια γυναίκα από τη στιγμή που δεν έχει πρόβλημα το κίνητο να το στηρίξει κοινωνικά. Και εσάς φυσικά. Γιατί είναι καινούργια η Έλλη τώρα. Δηλαδή κάθε να δούμε πώς θα παίξει το θέμα. Είναι καινούργια στο κλάμα. Αλλά δύο. Ακόμη δεν έχει πάρει διαβατήριο, γιατί είναι... δεν έχει περάσει ακόμη, είναι άλλες τεστ. Είναι άλλες πρώτες. Κρατάνε τα σκύτρα. Σε σχέση με πάντως... Βλάκη πρώτη διδάξασα. Ναι, βέβαια. Πρώτη και... Σε σχέση πάντως με αυτό που έλεγες πριν, Πέννη, για να μην δημιουργηθεί κακή παρανόηση ότι οι cougars είναι γυναίκες που είναι απογοητευμένες από μια κατάσταση που βιώνουν. Αντιθέτως, είναι γυναίκες που ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν ή τουλάχιστον τι δεν θέλουν. Έτσι. Έτσι. Βέβαια. Δεν είναι απογοητευμένες γυναίκες. Είναι γυναίκες που αναλαμβάνουν την ευθύνη της επιτυχίας. Θα ήθελα να δω ένα σώμα που να μην είναι φέτες, να μην είναι γυμνασμένος και να είναι ένας κυλαράς μέχρι εκεί, που ακριβώς αυτό που είπε εδώ η φίλη μας. Ακριβώς. Θα προσέχετε τον εαυτό σας. Για να σας κάνει. Αμάνα,
αυτή η πολιτική. Εσύ είσαι ο Μούτος, ο χρονών παιδάκι. Μάλιστα. Σ' αρέσουν οι πιο μεγάλες γυναίκες. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τι ηλικίες κοιτάζεις. Η τελευταία μου σχέση ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερη. Δηλαδή, ήταν 34 ετών. Ναι. Τι σ' άρεσε σε αυτή τη σχέση, γιατί πέναγες καλά μαζί της και πόσο καιρό είχατε σχέση. Δύο μήνες διεύθυνση μόνο. Mm-hmm. Γιατί δεν πήγαινε πιο πέρα, μου ζήτησε πολλά. Σου ζήτησε πολλά, τι δηλαδή. Δηλαδή μου είπε να προχωρήσουμε. Να την παντρευτείς. Ναι. Ήθελα να αυτό δεν μπορούσα να το κάνω, βέβαια. Γιατί σχολείο, ήταν λίγο δύσκολο να παντρευτείς ναι. μια τέτοια γυναίκα. Βέβαια. Όμως την ήθελες παρόλα αυτά. Ναι, την ήθελα. Γιατί. Γιατί μου αρέσουν πιο όριμες. Τι έχουν και σ' αρέσουν, τι είναι αυτό, τι σου δίνουν. Οι μικρές είναι ανώριμες. Δεν ξέρουν τι θέλουν. Βγαίνουμε για ένα καφέ και κατευθείαν νομίζουν ότι έχουμε σχέση. Αυτό το ακούω συνέχεια γενικά από παιδιά της ηλικίας. Συνήθως φαινόμενο αυτό. Και σας πρίζουν και με τα πολλά τηλέφωνα. Αυτό. Και εγώ στην ηλικία σου όταν έβγαινα για ένα καφέ με κάποιον, σχέση την έλεγα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι παράλογο αυτό. Αν έχεις ξεκαθαρίσει από την αρχή όμως, δεν μπορείς να ξέρεις. Τηλέφωνα. Καλά, εντάξει, νέα παιδιά είναι. Βγαίνουμε για ένα καφέ, αυτό είναι ραντεβού. Δεν έχουμε χρόνο για να παίρνουμε. Απλά τον δεσμεύει, κατάλαβες, τον δεσμεύει μια πιτσιρίκα. Δηλαδή πρέπει κάθε μέρα να έχεις μια ευθύνη απέναντί της. Μια ευθύνη όταν τα έχετε με κότσια της ηλικίας σας. Ανάλογα, πόσο δηλαδή πιεστική είναι και πόσο, πόσο όριμη για την ηλικία της είναι. Είναι πιεστικές, δηλαδή τι κάνουν και είναι πιεστικές. Ότι μπορεί να σε υποχρεώνουν να τις δεις, ας πούμε. Μπορεί να σε υποχρεώνουν να τις δεις. Ή να βρίσκεστε κάθε μέρα να γίνονται λίγο φορτικές. Λίγο φορτικές, ναι. Να ασχολείσαι μόνο με αυτές. Τα κορίτσια και είναι λογικό να είναι έτσι. Μην πούμε τώρα ότι είναι κάτι παράλογο. Γιατί να μου πούνε μην πας προπόνηση και έλα να με δεις, ας πούμε. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, είμαι επαγγελματίας. Επαγγελματίες, πληρώνομαι για αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνεις και εσύ κορίτσι, να κρέμουνε πολύ. Δεν μπορώ να αφήσω την προπόνησή μου που μου δίνει λεφτά και ζωή και να έρθω να δεις ένα, ας πούμε, και παρεξηγείται. Εσύ είσαι πιο αραχτός όμως, ενώ το αρσενικό στην ηλικία σου παλαιότερα ήταν και αυτό πιο μάχημο. Δηλαδή θα πήγαινε με μια πιτσιρίκα να της αποδείξει ότι είναι ο άντρας. Παντρευόντουσαν τα παιδιά στην ηλικία των 20 χρονών. Μιλάμε για 20 ετών. Ναι, έχουν γίνει πολλές αποτυχημένες σχέσεις όμως. Δεν αναλαμβάνουν ευθύνες, γι' αυτό τις διώχνουν και πηγαίνουν στις 40 που είναι πιο χαλαρές, πιο cool. Και αυτοί είναι πιο, μπορούν να παίξουν όλα τα παιχνίδια τους, κατάλαβες. Α, οι σαραντάρες δεν ζηλεύουν πολύ, δεν ζηλεύουν. Πιο χαλαρές, δεν σας ζητάνε πράγματα. Η θεία μου, ας πούμε, παντρεύτηκε 20 χρονών, έχει χωρίσει και αυτή τη στιγμή βγαίνει με ένα παιδί το οποίο είναι μικρό και είναι στην ηλικία μου, λίγο πιο μεγάλο από μένα. Ναι. Γιατί περνάει καλύτερα. Γιατί ίσως ο άντρας δεν της έδινε ιδιαίτερη σημασία, ίσως ήταν να κάνει σχέση 20 χρονών έτσι να παντρευτεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, πιστεύω. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Mm. Τα παλιότερα χρόνια σε υποχρεώνανε. Τα παλιότερα χρόνια σε υποχρεώνανε να παντρευτείς. Σε υποχρεώνανε, αλλά και το αρσενικό συνήθως τέριαζε με συνομήλικη. Δηλαδή ήτανε, αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε, θα έπρεπε να στηθεί στον τοίχο. Δηλαδή η 40 με τον 20 δεν υπήρχε. Ναι, ναι, όντως. Ήσουν αετέρα, δηλαδή δεν υπήρχε. Για να μας το αναλύσει η Δήμητρα τώρα. Η μπάλα σε σένα. Μπορείς να ρωτήσεις και να πεις ό,τι θες. Η μπάλα στον μπάλα, παιδιά. Στο κοινό. Πού είναι η μπάλα. Απίστευτα τιμόλογη. Απίστευτα τιμόλογη, θα πω κι άλλα. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με φίλο μου για αυτού του τύπου τη σχέση, γιατί μιλάμε για σχέση, έτσι, όχι για φλερτ. Και μου έλεγε ότι το να τα έχεις με ένα μικρότερο είναι σαν να έχεις μια Πόρσε, μια Μαζεράτη, έτσι, ένα πολύ καλό, δυνατό αυτοκίνητο. Συγγνώμη για τη διαφήμιση, έτσι. Και Φεράρι πες. Και μια Φεράρι. Έτσι. Πες και εσύ που ξέρεις. Εγώ, ναι. Και ξέρω εγώ και να θες να το τρέξεις, να το γονατίσεις το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο αυτό, αν δεν είσαι καλή οδηγός, μπορεί να σε πετάξει έξω από το δρόμο. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι αυτό το παράπονο το διαρκές που λέμε, δεν έχουμε και δρόμους. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα κοινό ωραία στόχο να πάμε με αυτό το αυτοκίνητο να σε τρέξω. Αλλά να πάμε πού? Έχουμε δρόμο μαζί? Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα που πρέπει αυτά τα δύο άτομα που έχουν κοιταχτεί απλά στα μάτια και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλον. Είναι απλό καθαρό συνέστημα, χωρίς συμφέρον, χωρίς θα με ταΐσεις, χωρίς θα με θρέψεις, χωρίς θα τίποτα. Είναι μερικές φορές πολύ πιο αγνό από ένα συμβατικό γάμο που είναι και λίγο κοινωνικά προκαθορισμένα τα πράγματα, σου φτιάχνει και λίγο το προφίλ. Είναι δύσκολες σχέσεις γιατί χρειάζονται υπεράσπιση πρώτα απ' όλα στον ίδιο στον εαυτό και μετά στον κοινωνικό περίγυρο. Αλλά αυτό το ερώτημα, το πού πάμε,
εγώ και εσύ που κοιταζόμαστε στα μάτια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαντηθεί και από τους δύο. Και μετά τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μάλιστα. Εγώ έχω να πω πάντως, ολοκληρώνοντας το θέμα που κουβεντιάζουμε, ότι το πιο διάσημο κούγκαρ του πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι η Σαμάνθα από το Sex and the City. Και ότι το Star Channel την Πέμπτη το βράδυ θα προβάλλει την ταινία Sex and the City. Στις 9 το βράδυ. Το δε πρώτο Sex and the City είναι ίσως και το καλύτερο που έχει γίνει. Πάντα τα πρώτα, όταν υπάρχει sequel, τα καλύτερα. Την Πέμπτη το βράδυ στις 9 ακριβώς, prime time, Sex and the City, η ταινία αποκλειστικά εδώ στο Star. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Είχες κάτι να προσθέσεις εσύ? Σε άφησα παραπονεμένη? Δεν ξέρω, με είχατε κόψει αυτό. Σε άφησα καθόλου παραπονεμένη, γιατί εσύ ασχολείσαι και με την πολιτική. Ναι, οπότε έρχεσαι σε επαφή με νέα γενικά, παιδιά, φαντάζομαι. Ναι, μια σύγκριση λέγαμε. Ότι επειδή δουλεύω με νεολαία και τώρα που ασχολούμαι με την πολιτική και μου έχουν κάνει και μία πρόταση κιόλας για να κατέβω για βουλευτής και το σκέφτομαι. Μπράβο. Την είδα τη διαφορά. Πόσο απεριποίητη είναι η μεγαλύτερης ηλικίας και μέσα στα κλαμπ και τα events που κάνω, πόσο περιποιημένη είναι η πιο νεαρές ηλικίες. Τι να κάνεις η Βουλή με τους ηλικιωμένους όλους? Τι να κάνω, καλύτερα να ήταν σε ένα κοινό. Ηθικό δίδαγμα, παρακαλώ. Το ηθικό δίδαγμα είναι να προσέχετε τον εαυτό σας βασικά, τη διατροφή σας, να είστε συμπεριποιημένοι και από μέσα και από έξω. Και να μυρίζετε και πολύ ωραία. Αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες. Μια χαρά. Πάμε να δούμε το βίντεο από τα βραβεία Άνδρες της Χρονιάς στην Κύπρο που είχαμε, καταλαβαίνετε. Ζέτα Μιχάλης. Ζέτα με Κρυπούλια, Μιχάλης Χατζηγιάννης, είναι το πιο hot ειδήλιο αυτή την εποχή. Ασχολούνται όλοι με τη Ζέτα και τον Μιχάλη, που ερωτεύτηκαν τύπο ένας τον άλλον, τι έγινε, πήγε στο σπίτι του, δεν πήγε στο σπίτι του, τι έγινε στην εκδήλωση, πώς την κοίταξε. Βίντεο και σε λίγο περισσότερα. Πες μου το καλύτερο ψέμα, τα δυνατά σου στο τέρμα. Η πρώτη κοινή εμφάνιση της Ζέτας Μακρυπούλια με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη είναι γεγονός. Η Μεν Ζέτα ως παρουσιάστρια στα βραβεία Man of the Year στην Κύπρο και ο Μιχάλης ως προσωπικότητα της δεκαετίας. Υποδεχτείτε τους παρουσιαστές της βραδιάς, Ζέτα Μακρυπούλια και Τάσο Τρίφωνος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε στα Johnny Walker Man of the Year Awards. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Man, το πρώτο ανδρικό περιοδικό της Κύπρου, επιβραβεύουν τους άντρες που ξεχώρισαν το 2010. Παράλληλα όμως, σήμερα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά για το θεσμό των βραβείων, μιας και συμπληρώνονται αισίως 10 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Από το 2001 μέχρι σήμερα, ο θεσμός επιβραβεύει ανελιπώς τους άριστους και όσους ξεχώρισαν για την προσφορά τους στην κοινωνία. Σε μια χρονιά κρίσης, όπως ήταν κατά κοινή ομολογία το 2010, βραβεύονται εκείνοι που κατάφεραν να διαπρέψουν ο καθένας στον τομέα του, ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια προέκυψαν και κατακτώντας τους στόχους που έχουν θέσει. Άνδρες που ήρθαν αντιμέτωποι με προκλήσεις και άντεξαν χαράζοντας το δικό τους δρόμο. Το βραβείο στον Κύπριο τραγουδιστή έδωσαν οι στενοί φίλοι της Ζέτας, ο Γιάννης Λάτσιος και η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μεγάλη μου χαρά που τα λέμε και στην Κύπρο. Κύριε Λάτσιο, Ζετούλα, τι μου κάνετε? Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι? Είμαι καλά, Ελισάβετ. Χρόνια και ζαμάνια, πού κρύβεσαι? Εδώ. Στην Κύπρο. Πολλές πρόβες. Κάνω πρόβες. Το βλέπω. Πώς από εδώ? Και πάει καλύτερα. Η πρόβα. Ο κύριος που είναι δίπλα σας είναι πάρα πολύ καλός. Φέρε ελπίζω. Για σένα. Μετά το ράδιο, νομίζω η τηλεόραση τον περιμένει. Πες μου το του κάνετε κάποια πρόταση? Ζέτα, κλείσει η μάνατζερ. Όχι ακόμα. Είναι δύσκολο. Ας κάνει εμάς πρώτα και μετά κάνει και στον Τάσο Τρίφωνος. Ευχαριστώ. Γιατί ήρθατε σήμερα εδώ? Ήρθα εδώ για να σε δω, κορίτσι μου, γιατί δεν σε βλέπω στην Αθήνα, έχεις χαθεί. Γιατί άραγε? Όταν δεν πάει
ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Και εσείς, κύριε Λάση. Το βουνό. Και εσείς, μάλιστα. Τα βουνά. Θα δώσετε κάποιο βραβείο ή ήρθατε απλά για να με δείτε. Ήρθαμε να... Έχουμε και βραβείο. Έχουμε και βραβείο. Ήταν 10 χρόνια μαγικά, μια συναρπαστική πορεία, ένα ταξίδι μαγικό, ονειρεμένο, ανεπανάληπτο και από ό,τι φαίνεται άκρος δημιουργικό. Σε αυτή την πορεία μοιραστήκαμε μαζί τις καλύτερες στιγμές και η ευχή είναι να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Το μέλλον είναι μπροστά μας και περιμένει να το ζήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για όλα. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλη την Κύπρο, σε όσους με ψήφισαν, στην οικογένεια μου που είναι εδώ απόψε και σε όσους έχουν μια ξεχωριστή και πατωτινή θέση στην καρδιά μου και τους αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μήπως να δούμε τώρα το βίντεο. Μήπως θα πάρεις βραβείο στο σπίτι. Η Ζέτα δεν το άφησε να πέσει κάτω και απάντησε ότι είναι ευτυχισμένη που βραβεύονται οι άντρες και ειδικά αυτός που την κάνει ευτυχισμένη κάθε βράδυ. Βέβαια, μέχρι να φτάσει η ώρα της βράβευσης, η Ζέτα Μακρυπούλια είχε κάνει δηλώσεις στο Σταρ κατά την αναχώρησή της για την Κύπρο και μίλησε για τον ερωτά της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ καλά και πολύ ευτυχισμένη. Και ερωτευμένη. Και ερωτευμένη φυσικά. Φουλ. Φουλ ερωτευμένη. Ναι. Να σου πω, ναι, αυτό, πώς με βλέπεις. Σε βλέπω μια χαρά προς το παρόν. Να μην είναι αυτό, δηλαδή να βάλω κάτι τι, ας πούμε, κάτι. Σε βλέπω πολύ καλά και το σκουφάκι σου, γιατί κάνει και το κρύο. Έτσι. Σε βλέπω μια χαρά. Όλα είναι καλά, σας ευχαριστώ. Και αν πρόκειται να συμβεί κάτι άλλο, θα το μάθετε. Να το μάθουμε, δεν θα είναι κλειστό, δεν θα πάρουμε την Άνω και την κάτω ραχούλα. Α, τώρα κοίταξε, επειδή δεν έχω κάνει και κάποια σχέδια και μιλάμε έτσι στον αέρα, το σημασία έχει ότι είμαστε πολύ καλά. Τα υπόλοιπα θα δούμε. Ο Μιχάλης έκανε μια συνέντευξη και είπε κάτι πάρα πολύ ρομαντικό. Πολλές γυναίκες θα το ήθελαν. Ότι σε ρωτήθηκε. Εγώ είμαι τυχερή. Την πρώτη ματιά. Ναι, τα άκουσα όλα. Τώρα εντάξει, αισθάνομαι λίγο μήχανα να σχολιάζω τι λέγεται. Σίγουρα με κάνει πολύ χαρούμενη. Κάθε γυναίκα θα ήταν πολύ ευτυχισμένη να ακούγει αυτά τα λόγια. Αλλά σημασία έχει ότι τα ακούω και σε πιο προσωπικές στιγμές. Δεν περιμένω την τηλεόραση. Στην εκδήλωση η Ζέτα ήταν εντυπωσιακή, αλλάζοντας και τρία φορέματα. Ενώ η Δέσποινα Βανδύ τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες. Επίσης τραγούδησαν και η Διαδάμου, καθώς και η Βαλά το Τρίφωνο. Το όμορφο ζευγάρι θα παραμείνει στην Κύπρο λίγες ημέρες ακόμα, αφού ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα πραγματοποιήσει εκεί συναυλίες. Πάμε στην κορυφή. Πιο πολύ. Κύριος Σιγούρος εδώ. Άστο, άστο λίγο το τραγούδι, άστο. Πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι. Πόσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
λοιπόν, ταξίδεψε στην Κύπρο, παρακολούθησε από κοντά τα βραβεία και έκανε ρεπορτάζ αποκλειστικό για την πρωινή μελέτη που θα προβληθεί αύριο το πρωί. Αλλά κάποια πράγματα και θα πει και σε εμάς. Ό,τι θέλετε. Σήμερα. Ναι. Επίσης, κοντά μας ο Τάσος Τρίφωνος, ο συμπαρουσιαστής της Ζέτας και παρουσιαστής σε αυτά τα βραβεία. Καλησπέρα. Σε απευθεία σύνδεση με το Love Radio. Καλό απόγευμα. Είμαστε και τρεις, βλέπω, στις αποχρώσεις του κόκκινου. και το λόγο του Love πίσω στο κόκκινο, μια χαρά. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να μάθω τι έγινε παρασκήνιο. Παρασκήνιο. Να σου πω καταρχάς να σε ευχαριστήσω γιατί πρώτη φορά είδα τα πλάνα. Γιατί χθες φτάσαμε μεσημέρι, ήταν οι πρόβες, μετά τρέξιμο για να ξεκινήσει η βραδιά. Οπότε δεν είχαμε και πολλή ώρα για ιδιαίτερο παρασκήνιο. Ρώταμε να σου πω. Πάντως ήταν μια πολύ ωραία και λαμπερή βραδιά χθες. Όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ ωραία. Πάνω απ' όλα θέλουμε να μάθουμε για Μιχάλη και Ζέτα. Έλα, με εκπλήσεις. Γιατί αυτό ήταν το hot event και το hot θέμα αυτές τις μέρες. Κακά τα ψέματα σε όλους μας. Στον κόσμο γενικότερα αρέσει πολύ να βλέπει όμορφα, ερωτευμένα ζευγάρια, λαμπερούς, ωραίους ανθρώπους, προβλημένους που να βλέπεις τον έρωτα στα μάτια τους. Άρα μας γοητεύει αυτό και θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Ναι. Να ξεκινήσω από το Σπύρο, διότι εσύ δεν θα πεις πολλά. Δηλαδή θα σε ρωτάω, πήγε η Ζέτα στο σπίτι του Μιχάλη να γνωρίσει τους γονείς. Θα μου πεις, δεν ξέρω, δεν μιλάω για τα προσωπικά της. Άρα θα ρωτήσω πρώτα το Σπύρο που θα μιλήσει, εκτός και αν έχεις τη διάθεση να μας πεις. Εντάξει, όχι, δεν θέλω να είμαι γραφείο τύπου. Το Σπύρο όμως τον έβλεπα. Πού έμενες, Σπύρο, στην Κύπρο? Σε έβλεπα που έβγαινες με κάμερα από ό,τι είδα στο ίντερνετ. Κάπου έμενες, αλλά δεν σε εντόπισα, δεν σε είδα. Κοίταξε, ήμασταν σχετικά πάρα πολύ κοντά. Προσπαθούσα να είμαι σε απόσταση βολής για να μπορώ να κυνηγάω λίγο το ζευγάρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες, πραγματικά από τη στιγμή που έφτασε ο Μιχάλης και η Ζέτα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, πραγματικά τρέχαμε από πίσω τους. Και δεν φτάναμε. Χτες έφτασα, γιατί σε είδα που έλεγες ότι ο Μιχάλης πήγε από το Σάββατο. Ήμουνα προχθές στην Κύπρο και μάλιστα επειδή εγώ είχα την πληροφορία, λάθος ενδεχομένως, ότι θα ερχόντουσαν την Κυριακή, ήμουν από την Κυριακή στην Κύπρο, Τάσο μου. Να τα βάλουμε στη σωστή τους θέση τα πράγματα. Το γεγονός ήταν τα βραβεία, ήταν τα 10 βραβεία Man of the Year, σαφέστατα με παρουσιάστρια τη Ζέτα και τον Μιχάλη από κάτω, που επίσης εύλογο. Το ότι βγήκε, πήρε το βραβείο για άντρας της δεκαετίας με την έννοια ότι πήρε τα πιο πολλά βραβεία όλα αυτά τα 10 χρόνια. Κάτι φυσιολογικό για βραβεία αντρών στην Κύπρο. Σίγουρα αυτό προκάλεσε όλο αυτό το ενδιαφέρον από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε, και η βραδιά ήταν πολύ λαμπερή και πολύ ιδιαίτερη και από μόνη της. Είχαμε και βραβείο για τον κύριο Θανάση Βέγκο. Τιμήσα ένα και το οποίο πήρε εκ μέρους του η κυρία Δέσποινα Πεπεδέλη. Είχαμε τη Δέσποινα Βανδύ που δείξατε. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Στην οποία, Τάσο, να σου πω την αλήθεια, αν έχουμε να κάνουμε τα βραβεία της χρονιάς, τώρα πλέον μπορούμε να μιλάμε και για τη σχέση της χρονιάς. Με την έννοια ότι ακόμα και ο πρόεδρος. Όχι, Σπύρο, το βλέπεις, είσαι κοντόφθαλμος. Όχι, να σου πω γιατί. Αφού μιλάμε για δεκαετία, γιατί δεν λες η σχέση της δεκαετίας? Καμία αντίρρηση. Αν η σχέση δεκαετίας αυτή, καμία αντίρρηση. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι ακόμα και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αναστασιάδης, έκανε πλάκα με τη σχέση της χρονιάς ή τη σχέση δεκαετίας, όπως λες εσύ. Έκανε χιούμορ. Είπε στη Ζέτα ότι πρέπει να πάρει την κυπριακή υπηκότητα και φυσικά εγώ εκεί που καραδοκούσα. Τατιάνα, γιατί με ξέρεις πόσο γλυκομίλητος είμαι. Του λέω, πρόεδρε, αυτό γίνεται με γάμο, για να μας το πει από νομικής άποψης. Αλλά και εσύ τις έκανες πλάκα, τις έκανες χιούμορ της Ζέτας. Της είπες ότι θα πάρεις βραβείο στο σπίτι. Ναι, τα αυτονόητο δηλαδή. Αλλά και η Ζέτα, παιδιά, είναι τόσο γλυκό παιδί, τόσο καλό παιδί. Όλο το βράδυ εκεί, καθ' όλη τη διάρκεια των βραβείων, ψύχρεμη και στο τέλος είπε αυτό που ήθελε η ίδια, που ήταν και πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν το έχετε στα πλάνα. Θα το δείτε όταν παιχτεί όλη η βραδιά από τον Αντένα Κύπρο το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Είπε ότι τη ρώτησα πώς πέρασες, σ' άρεσε που ήρθαμε να κάνουμε αυτή τη βραδιά. Και είπε ότι χάρηκα πάρα πολύ που βραβεύσαμε ανθρώπους για τους οποίους είστε όλοι σας υπερήφανοι. Και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μου και που βραβεύσαμε έναν άντρα για το οποίο είμαι εγώ, με κάνει καθημερινά εμένα υπερήφανη. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλα λόγια και θέλει χειροκρότημα από το κοινό. Τάσο, να σε ρωτήσω. Επειδή ο Τάσος ήταν εκεί,
έχει την ευκαιρία να μας πει πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή από το πρωί έχουν υποθεί διάφορα. Σπυρό, ρώτα εσύ, ναι. Γιατί ήσουν εκεί. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε στην εκδήλωση. Έχω δει πέντε πλάνα και διάφορα σχόλια που έχουν ακουστεί που λέει ο καθένας ότι βρει το κοντά του και το μακρύ του. Και εγώ πέντε πλάνα είδα. Ναι, ρώτα εσύ. Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Τάσο μου, επειδή του έζησε από μέσα. Πώς ήταν στα παρασκήνια, είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε, δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Ο Μιχάλης με τη Ζέτα ήταν στα παρασκήνια από κοντά, ήταν κάτω στο τραπέζι και η Ζέτα έπρεπε να παρουσιάζει και δεν συναντήθηκαν καθόλου τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς. Όχι, οι παρουσιαστές είχαμε πάει από νωρίς εκεί, ειδικά η Ζέτα που μια γυναίκα παρουσιάστρια έχει να κάνει μαλλί, να κάνει make-up κτλ. Και δεν συναντήθηκαν καθόλου, δηλαδή από τη σκηνή. Και έβλεπες από κάτω τους καλεσμένους. Δεν υπήρχε συνάντηση. Μάλιστα. Πριν. Οι γονείς του Μιχάλη ήρθανε καθόλου στα παρασκήνια να την ενθαρρύνουν, να την παροτρύνουν έτσι λίγο, να τη συγχαρούν. Εγώ τους είδα φεύγοντας και η Ζέτα το ίδιο. Δηλαδή. Όχι, δεν ήρθαν στα παρασκήνια. Όχι. Ήταν όμως στο σπίτι μαζί με τη Ζέτα. Άντε πάλι, πας να με κάνεις εκπρόσωπο του ζευγαριού. Έλα, αφού όλοι αυτό θέλουμε να μάθουμε, αυτό δεν θέλουμε να μάθουμε. Ορίστε, εσύ είπες προηγούμενος για το χειροκρότημα στο κοινό. Να σου πω, εσύ πληρώθηκες να πας για το Star κάτω. Εγώ πήγα να κάνω την παρουσίαση. Είμαι διευθυντής ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν κάνω σου είπα το γραφείο τύπου. Όχι, γραφείο τύπου δεν είσαι, αλλά είσαι ένας καλός φίλος και ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ. Ακριβώς, επειδή είμαι καλός φίλος, δεν απαντάω σε αυτά. Για πες, Σπύρο, εσύ το δικό σου ρεπορτάζ ποιο είναι. Το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι. Δώσε όλα τα στοιχεία. Αμέσως λοιπόν μετά το αεροδρόμιο, ισχύει ότι βγήκε μια φωτογραφία η Ζέτα μαζί με τον Μιχάλη, τη μία και μοναδική που έγινε για περιοδικό το οποίο είναι στον εκδοτικό όμιλο. Που συνεργάστηκε για αυτά τα βραβεία με τον Αντένα της Κύπρου. Από ό,τι ξέρω εγώ, όχι. Δεν είδα να. Δεν είδα τέτοιο στιγμιότυπο. Δεν είδα να γίνει κάποια φωτογραφία. Γιατί απέφυγαν να κυκλοφορήσουν μαζί μετά. Τώρα αυτό είναι δικό του θέμα, Σπύρο. Συνεχίζεις εσύ εκεί. Όχι, συνεχίζω. Ξέρεις κάτι, είναι εύλογο το ερώτημα. Το συζητάμε από το πρωί. Η Ζέτα καταρχάς ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Μην ξεχνάτε ότι το Σαββατοκύριακο έχει διπλές παραστάσεις. Έφυγε το πρωί, όπως είδατε που κάνει δίκιο σε αυτό, ναι. Σουλιώτη. 9 η ώρα ήταν η πτήση, οπότε τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις ή να μην κοιμηθείς. Πήγαμε εκεί, πήγαμε στις πρόβες. Σου δίνω όλο το πρόγραμμα για να δεις ότι ταιριάζει όλο. Πήγαμε στην πρόβα στις 12.30. Φύγαμε στις 3.30, πήγε έτσι λίγο να φάει κάτι να ξεκουραστεί, όπως και εγώ, και μετά 6.30 ήμασταν πίσω εκεί. Πόσο να αντέξει, και μέχρι τις 12 που ήταν η βραδιά. Από τη στιγμή, Τάσο, που μιλάνε και λένε, ας πούμε, ο Μιχάλης είπε ανοιχτά, είπε ότι είμαι ερωτευμένος με τη Ζέτα, έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά πλέον. Γιατί έπρεπε να φυγαδευτούν από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου, γιατί έπρεπε να τους κυνηγήσουμε όλη αυτή την ώρα, όλη την ημέρα χθες, όχι μόνο εγώ, και άλλοι δημοσιογράφοι που είναι και στα κυπριακά μέσα και ξέρουν πολλά περισσότερα πράγματα από μένα εκεί στο νησί. Γιατί θα πρέπει να γίνει όλο αυτό το κυνηγητό, αφού μιλάνε ανοιχτά πλέον. Να σου απαντήσω εγώ. Πάλι είπες, ότι δεν θες να με κάνεις γραφείο τύπου. Έχω. Για πες, Τατιάνα μου. Επειδή εγώ. Εσύ που τα έχεις περάσει. Ακριβώς γι' αυτό έχω απάντηση σε αυτό. Γιατί το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές. Είναι κάποιες φορές λοιπόν που σαν άνθρωποι μπορεί να μην έχουμε τη διάθεση όλες τις στιγμές της ζωής μας να είμαστε μπροστά σε κάμερες. Δηλαδή, μπορεί εκείνη την ώρα να έχει τελειώσει το σοου, να είναι κανείς πολύ κουρασμένος, να είναι χύμα, να μην θέλει να πάει και να απαντάει σε ερωτήσεις πάλι δημοσιογράφων, πώς είναι οι σχέσεις, ερωτευμένος, δεν είσαι, το είπαμε, είμαι ερωτευμένος. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει μία απλή ανθρώπινη απάντηση. Ναι, και από ό,τι έχουν είδα. Έχουν και οι άνθρωποι, οι προβεβλημένοι stars, έχουν και αυτοί κάποιες ανθρώπινες στιγμές. Προφανώς πέρασαν τόσο, εντάξει, πήγανε. Είπανε και μπροστά στον κόσμο, ναι, ο άνθρωπός μου, ναι, είναι αυτός, το βραβεύσα. Ναι. Είπε και ο άλλος, ναι, την ημερωτευμένη. Και επίσης, Τατιάνα μου, ίσως μετά πάλι, ξανά μανά, άντε μπήκαμε στο αυτοκίνητο, άντε πάλι κάμερες και φωτογράφοι, άντε τι να λέμε πάλι τώρα που είμαστε στιγμή, ερωτευμένοι. Δεν ξέρω, μ' ακούτε. Ίσως είναι λίγο, δηλαδή, εγώ έχω μία δικαιολογία σε αυτό, γιατί πολλές φορές και εγώ δεν έχω τη διάθεση ή ξυπνάω το πρωί, πάω να βγω έξω, είμαι και. Δεν θέλω εκείνη την ώρα να με βγάλει. Δεν θέλω, Χριστιανέ μου, με το μαγιό να βγω φωτογραφία. Ας πούμε, λέω. Ναι, ναι. Που Σπυρό. Εκεί δεν μπορείς να πεις στον άλλον μη με τραβήξεις όμως, έτσι, γιατί τη δουλειά του κάνει. Δεν μπορείς να αρχίσεις να τσακωθείς. Δεν είναι και αυτό σωστό. Οπότε τι κάνεις, ίσως προσπαθείς πιο διακριτικά να τον αποφύγεις. Εγώ νομίζω γι' αυτό. Με ακούτε. Ναι. Σπύρο, εσύ πες την άποψή σου.
Η άποψη μου είναι εξής. Αλλά... Από τη στιγμή που. Όχι, απλά ήταν τέτοια επαγγελματική συγκυρία που θα μπορούσαμε, ας πούμε, έτσι λίγο ωραία. Να δείξουμε λοιπόν, λίγο περισσότερη γενναιοδορία. Μισό λεπτό. Αφού θες να το συζητήσουμε το θέμα και είμαστε και συνάδελφοι. Βγάλε τον καημό σου, δηλαδή. Δεν έχω θέμα. όχι, βγάζω, το... δεν έχω πρόβλημα. Βλέπεις τη Ζέτα 7,5 ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο, ξενυχτισμένη, αγουροξυπνημένη, κουρασμένη από τις παραστάσεις και μιλάει στην Κατερίνα. Πολύ ωραία, πολύ γλυκά, πολύ φυσιολογικά. Ωραία. Βλέπεις την προηγούμενη εβδομάδα το Χατζηγιάννη στην απονομή του πλατινένιου του να μιλάει επίσης και να απαντάει για τη Ζέτα. Γιατί πρέπει και την ώρα που θα κατεβούν από το αεροπλάνο και την ώρα που θα φύγουν από το σοου. Δηλαδή. Μετά είναι λίγο, ξέρεις. Τύπου, γιατί εκτός από τα ελληνικά τύπου μέσα. Τύπου χορέψτε μας ένα χορό τώρα. Γιατί εκτός από τα ελληνικά μέσα υπάρχουν και τα κυπριακά μέσα. Γιατί το ενδιαφέρον. Και τα διεθνή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θες να. Εντάξει, okay, και τα διεθνή και τα διεθνή. Όπως θέλεις. Όχι, το είπα έτσι. Το ξέρω, μόνο το είπες χαρτολογώντας. Το ίδιο είναι. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ. Είναι πολύ εντάξει τα παιδιά. Το χειρίζονται πολύ ψύχρεμα το θέμα. Γιατί εντάξει, όσοι είμαστε έξω από το χώρο. Το πήρε πάνω το Χατζηγιάννης, παιδί μου. Άντρας, ωραίος. Το πήρε πάνω του, έκανε την απονομή, το ρώτησαν, χαλάρωσε, ναι, είμαι ερωτευμένος με τη Ζέτα. Ναι, ναι, την αγαπάμε, ερωτευμένος, ναι, μακάρι να κάνουμε και παιδί. Το πήρε πάνω του, το έβγαλε ο άντρας, την τίμησε, τελείωσε. Το έκαψε το θέμα, τέλος. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τη αγαπημένη μου, Δέσποινα Βανδύ. Τα πλάνα, τι ωραία που ήταν χθες με αυτό το φόρεμα. Καταπληκτική, τι... καταπληκτική ήταν. Ορμάρα. Πολύ όμορφη. Και η Ήβη μου άρεσε πάρα πολύ. Και η Ήβη ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμένα να σου πω, μου άρεσαν όλες οι τραγουδίστριες. Όλες. Και η Ελευθερία, την οποία δεν το αναφέραμε προηγουμένως Ελευθερίου. Και η Βαλάντο. Ήταν πολύ, πολύ καλές. Ωραία βραδιά φτιάχνετε, στείνετε εσείς εκεί στην Κύπρο. Δηλαδή, ναι, με παραγωγές, σε... Τάσο. Όποτε σε παίρνω τηλέφωνο για να κατέβεις, δεν μπορείς. Είδες τι χάνεις. Έχω πολλές υποχρεώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά φιλιά. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης όπου βρίσκεται η Ευγενία Πουλοπούλου να μας πει ένα θεματάκι για μία νύφη που φόρεσε 10 διαφορετικά νυφικά. 9 διαφορετικά νυφικά. Έτσι είναι, Τατιάνα. Για πες μου, πρέπει να είναι. Το 25χρονο μοντέλο, Έλενα Μάνκα, αποφάσισε να παντρευτεί τον αγαπημένο της και δεν μπορούσε να διαλέξει ποιο νυφικό να φορέσει. Νομίζω κάθε νύφη αυτό το συναντάει όταν πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι λοιπόν αγόρασε ούτε ένα ούτε δύο αλλά 18 νυφικά αξίας 20.000 ευρώ. Όταν λοιπόν ήρθε η μέρα του γάμου, συνειδητοποίησε ότι δεν θα προλάβει να φορέσει και τα 18. Έτσι κατέληξε σε 9 νυφικά. Συγγνώμη, αλλά αν αγόρασε με 20.000 ευρώ 18 νυφικά, τα πήρε τζάμπα. Γιατί τι έδωσε, ένα χιλιάρικο για το κάθε νυφικό. Εκεί. Γιατί 900 δολάρια, 1.300 δολάρια. Φτηνά. 18 νηφικά αγόρασε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και μετά τι έκανε. Μετά άλλαζε, μετά κατέληξε σε 9 νηφικά, τα οποία τα άλλαζε ανά μισή ώρα. Γιατί δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιο πρέπει να φορέσει. Δηλαδή τι έλεγε, συγγνώμη πάτερ, έχει μια τουαλέτα εκκλησία, διότι πρέπει να αλλάξω τον νηφικό. Πώς ακριβώς άλλαζε νηφικά, δηλαδή, πού στο καλό, εκτός και αν ήταν πολιτικός ο γάμος και έτρεχε στις τουαλέτες του Δημαρχείου. Άλλαξε στην εκκλησία, άλλαξε στην δεξίωση, άλλαξε μια μισή δηλαδή, ώρα άλλαζε νηφικό. Πόσες ώρες διαρκεί ένας γάμος? Σπύρο, πόσες διαρκείς έχεις καλύψει τόσους γάμους. Ας πούμε ότι ξεκινάει στις 9. Και τελειώνει στις 10 το πολύ. Αν βάλουμε και το πάρτι μετά και τους χορούς και τα πανηγύρια. 5 ώρες, μέχρι τις 2 το πρωί πες. Μέχρι τις 2 το πρωί, μέχρι τις 2 το πρωί. Εκεί. Μέχρι τις 2 το πρωί. Για 18, όχι πόσα νυφικά έβαλε, 9 προλαβέ. 18 αγόρασε. 9. Δηλαδή πόσα άλλαζε, 2 νυφικά περίπου την ώρα. Ναι, τόσο πάει. Ναι, 2 νυφικά την ώρα. Ανά ημίωρο λοιπόν, άλλαζε νυφικό. Άρα ο γάμος έπρεπε, ναι, έπρεπε να κρατήσει, ας πούμε, ο γάμος, εκτός και αν άλλαξε και κατά τη διάρκεια του μυστήριου. Μάλιστα. Πάντως, πρωτότυπη νύφη. Ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Ευγενία. Ευχαριστούμε το Σπύρο σίγουρο. Έχουμε μετά να σου πω, θα κάτσει εδώ. Η Ελληνίδα Αντωνέλα θα κάτσει στη θέση που κάθεις εσύ. Μάλιστα. Ο Έλληνας Ματίας, από την Πάτη τώρα όλα αυτά. Θα κάτσει πολύ ωραία. Της. Η Ζωζεφίνα, η φίλη της, η Ελληνίδα Ζωζεφίνα, θα έρθουν όλοι εδώ. Εξαιρετικά τα Ελληνόπουλα, πολύ ωραίες φωνές. Είναι κούκλα η Ελληνίδα Αντωνέλα. Την είδα. Δεν είναι κούκλα. Την είδα έξω. Τη σκίζει την ξένη την Αντωνέλα. Ναι, το σκίζει. Ναι. Σε λίγο λοιπόν κοντά μας θα μας μιλήσει για τη συναυλία της Πάρτη στην Ελλάδα. Say it back.
Λοιπόν, έχουμε κοντά μας την Ελληνίδα Αντωνέλλα, που είναι η Αλεξάνδρα Ράσιμοφ. Έχουμε τον Έλληνα Ματίας, που είναι ο Λουίς Γεωργίου. Καλησπέρα. Και την Έλενα Κωτίδου, που είναι η Ελληνίδα Ζωζεφίνα. Είναι η καλύτερη φίλη της Πάτη και είναι νέα ταλαντούχα παιδιά. Βεβαίως τον Λουίς τον ξέρετε από το X Factor, τον έχετε ξαναδεί. Που θα συνεργαστούν με την Πάτη, η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα για να δώσει 8 παρακαλώ συναυλίες. Διότι θέλω να σας πω ότι ήταν 7 οι συναυλίες στην αρχή, αγαπητοί φίλοι. Επειδή εξαντλήθηκαν, ήταν συγγνώμη να διορθώσω, 5. Ξεκίνησαν από 5 οι συναυλίες. 5. Όμως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε χρόνο ντετέ, αμέσως. Τις κάνανε λοιπόν τις συναυλίες 7. Ξανά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Τώρα είπαν ότι θα τις κάνουν 8. Βεβαίως αυτό το έρημο το κορίτσι και τα υπόλοιπα παιδιά, αν μπορούσε να κάνει παραπάνω από 8 θα έκανε. Διότι και αυτές φαντάζομαι θα εξαντλούνταν. Μέχρι 8 μπορεί να κάνεις ένα τρίμερο. Εσείς αντέχετε? Αντέχουμε. Οι ίδιοι είσαστε? Οι ίδιοι είσαστε σε όλες τις συναυλίες? Εννοείται. Τέλεια. Η Λάουρα, λοιπόν, Ντούρασελ η Λάουρα, Λάουρα Εσκιβέλ, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Θέλω να μου πείτε λίγο για τη γνωριμία σας με τη Λάουρα. Πες μου, Αλεξάνδρα, πώς σου φάνηκε? Τη γνωρίσαμε πριν λίγες μέρες. Είναι πολύ καλή κοπέλα, πολύ γλυκιά, πολύ επαγγελματίας. Και αμέσως πήρε τα τραγούδια, τα είδε, τη βλέπει σε μια γωνία, τα κάνει, επαγγελματίας. Και τα άμαθε σε λίγες ώρες. Είναι τηλεομανής, δηλαδή. Ναι, ναι. Και είναι πολύ μικρό κόριτσι κι αυτό, αλλά προφανώς έχει τεράστια εμπειρία. Ναι. Πήρε ούτε τα τραγούδια, 17. Θα τραγουδάει και στα ελληνικά, ναι. Λάουρα. Το τελευταίο το τραγούδι είναι στα ελληνικά, ναι. Πόσα τραγούδια θα πει στα ελληνικά, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για μια ξένη κοπέλα. Και λόγια ελληνικά. Αυτό λέω, λόγια ελληνικά, γιατί ναι. Και εδώ όταν είχε έρθει, μου είχε κάνει εντύπωση τραγούδισε τραγούδι στα ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα. Τι σας έλεγε, μπορέσατε να πείτε κάτι εκτός των προβών και εκτός των... Μας έλεγε, εκτός του ρόλου. Ναι. Ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, ότι τώρα το Μάιο θα αρχίσει την τελευταία χρονιά του σχολείου, τελειώνει φέτος το σχολείο. Ασχολείται με το χορό, με το τραγούδι, με την υποκριτική. Αυτά, τίποτα παραπάνω. Πού να προλάβετε. Πρόβες. Ναι. Εσύ, Αλεξάνδρα μου, πόσο χρόνο είσαι? 18. Σπουδάζεις κάτι? Ναι, είμαι στο Fame Studio 3 χρόνια, κάνω φωνητική. Στη σχολή που έχει φτιάξει ο Αντένα, ναι, για νέα ταλαντούχα παιδιά, ναι. Που είναι πολύ καλή σχολή. Ναι. Είσαι λοιπόν στο Fame Studio και σπουδάζεις τραγούδι. Φωνητική, ναι, ορθοφωνία, που είναι μέρος της υποκριτικής, ας πούμε. Κινησιολογία, τεχνική, όλα μαζί. Την Πάτη τη βλέπεις, την έβλεπες την Πάτη? Ναι, έβλεπα, ναι. Τι σου αρέσει στην Πάτη? Εντάξει, μου αρέσει ο χαρακτήρας της πιο πολύ, εννοείται. Αλλά είναι και πολύ ταλαντούχα. Η Αντωνέλλα, γιατί είσαι κακιά της ιστορίας. Ναι. Είσαι κακιά. Ναι. Την Αντωνέλλα. Η Αντωνέλλα είναι... Εντάξει, εκτός το ότι είναι πολύ όμορφη. Είναι η όμορφη της υπόθεσης και η κακιά, η ντίβα, η... Έχει πολύ ωραία φωνή. Η Λασδιβίνας είναι η ομάδα της Αντωνέλλα. Ναι. Ποπουλάρης της Ζωζεφίνας. Διβίνας. Ντίβες είναι της Αντωνέλλα. Ναι. Και η ποπουλάρης της Ζωζεφίνα. Μάλιστα. Για πες μου, λοιπόν, Αλεξάνδρα, φαντάζομαι συμμετείχαν πολλοί νέοι στην οντισιόν για να πάρουν αυτό το ρόλο. Ναι. Από ό,τι ξέρω είχαν πάει σε πολλά οδείο, σε πολλές σχολές και ήρθανε και στο Fame Studio και επιλέξανε στο τέλος 3 κορίτσια από το Fame Studio
Και μετά από πολλές οντισιόν, κατέληξα... Περιμένες ότι θα είσαι εσύ η εκλεκτή. Όχι. Ποιο τραγούδι τραγούδησες για να περάσεις από την οντισιόν? Μας είχαν πει να ετοιμάσουμε το ισπανικό, τον Κασολίνα. Για πες το, γιατί το πες ακαπέλα φαντάζομαι στην οντισιόν. Ακαπέλα, δεν το πες? Με τη μουσική. Α, μια στροφούλα δεν μπορείς να μας πεις? Μην κοιτάς εκεί πίσω. Τώρα είσαι εδώ στην εκπομπή. Για πες μια στροφούλα. Το ρεφρέν. Ναι, το ρεφρενάκι, ναι. Nadie ha pasado esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad. Και κάνεις και χορό, φαντάζομαι. Ναι, πολλά χρόνια, 10 χρόνια. Πολύ ωραία. Από πού είσαι, από πού είναι η καταγωγή σου? Ιταλίδα είσαι. Ναι. Και έχετε και τον κύριο Σαρντίνη σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη. Από ό,τι είδα και στο βίντεο συνέντευξη. Ιταλικά μιλάμε. Σου μιλάει ιταλικά και τα πάτε μια χαρά. Ωραία. Λουίς. Εσύ βλέπεις Πάτη, τον έχεις δει το Ματίας, τον ξέρεις τον Ματίας. Εγώ ήμουν Αγγλία και κατά τύχη πήγα Κύπρο και με πήρε ένα τηλέφωνο ένα παιδί από το Fame Studio που μου είχε προτείνει για το ρόλο. Γιατί με είχε δει ισπανική παραγωγή. Και είχα έρθει μέσα σε 8 ώρες, ήμουν Αθήνα, με είδαν, τους άρεσα και έτσι συνεχίσαμε. Τελικά έμεινα σε αυτό το ρόλο. Τι κάνεις εκεί στο Λονδίνο, τι σπουδάζεις? Σπουδάζω μουσικοσύνθεση, σε ειδίκευση μόνο στην pop μουσική, pop, rock και jazz, και επίσης φωνητικά και κινησιολογία. Είναι κάποια γνωστή σχολή που πας εκεί στο Λονδίνο? Είναι στο Σάλφορντ και είναι στο Μάντσεστερ συγκεκριμένη και είναι το τέταρτο το καλύτερο πανεπιστήμιο σε αυτόν τον κλάδο, σε ό,τι έχει να κάνει με τέχνη. Καταπληκτική εμπειρία πρέπει να είναι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 19,5. Και μένεις μόνος στο Λονδίνο? Μάλιστα. Όλο μοναχός? Είναι και αδελφός μου στο Λονδίνο, 1,5 ώρα. Μακριά από το Μάντσεστερ. Άρα δεν συγκατοικείτε με τον αδελφό σου? Όχι, ο αδελφός μου είναι Λονδίνο. Εκεί πηγαίνω όταν έχω ρεπό από το πανεπιστήμιο. Εσύ είσαι εσωτερικός σε αυτό το σχολείο? Έχει δηλαδή μέσα κοιτώνες και μένεις μέσα ή είναι και διαμέρισμα και μένεις μόνος? Κανονικά σου. Σε ιδιωτικό. Πώς? Κανονικά σε ιδιωτικό. Είσαι μέσα δηλαδή, μέσα στη σχολή μένεις? Όχι. Όχι. Σε ιδιωτικό. Νοικιάζεις κάπου, ναι, κάποιο διαμέρισμα. Ναι, ναι, ναι. Άρα τα κάνεις όλα μόνος σου. Ναι, είναι κάποιο μάλιστα. Ειδικό για φοιτητές? Δηλαδή καθαρίζεις, μαγειρεύεις. Ναι, μάλιστα. Μένεις, σκουπίζεις. Ναι. Ναι. Όλα. Όλα. Γιατί σε βλέπω ότι έχεις χάσει πολλά κιλά από το τότε που ήσουν στο X Factor. Έχω χάσει μερικά. Δηλαδή, sorry, μπορείς να. Σε σχέση. Καμία σχέση όμως. Πω, καμία σχέση. Ναι, γενικότερα είναι λίγο. Γενικότερα και το look ήταν κάπως περίεργο. Κάπως, ναι. Τα μαλλιά. Ήτανε κρίση των 17, ήτανε στην εφηβεία το. Που όλοι το περνάμε. Ναι, τώρα όμως είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλός. Έκανες δίαιτα, τι έκανες? Διατροφή. Έκανες διατροφή, Και για να κάνεις διατροφή όμως, πρέπει να μαγειρεύεις λαχανικά. Μάλιστα, μαγειρεύω. Η γιαγιά μου. Και η γιαγιά στο Λονδίνο μαγειρεύει? Όχι, η γιαγιά μου έχει μάθει. Σου έχει μάθει πριν γιαγιά? Πάω, εννοείται. Συνταγές, και τι μαγειρεύεις δηλαδή για διατροφή εσύ τώρα μόνος που σε 19 χρόνια? Καταρχάς, η σπεσιαλιτή μου είναι μακαρόνια, γιατί είμαι μακαρονάς. Ωραία. Δεν τρώω συνέχεια μακαρόνια όμως. Τι άλλο? Γιατί... Σαλάτες, πολλές σαλάτες, πολύ κοτόπουλο. Ψητό. Βραστό, ψητό. Με λαχανικά, ναι, μάλιστα. Όχι fried chicken, φαντάζομαι. Όχι, και είναι μερικές φορές που είμαι τόσο κουρασμένος και αναγκάζομαι. Μερικές φορές όμως που δεν έχω καθόλου χρόνο, γιατί είμαι πανεπιστήμιο από τις 11, ξέρω εγώ, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα πηγαίνω σπίτι και αναγκάζομαι να πάρω κάτι από εκεί. Delivery, καλέ. Πέφτει εκεί η πίτσα το βράδυ. Πίτσα, όχι. Όχι. Παρόλο τι? Που μου αρέσει πάρα πολύ η πίτσα. Τι, μην μιλάς για πίτσα, δεν μπορώ. Όχι, ε. Όχι. Το σέχεις δηλαδή πολύ. Μάλιστα. Κουπέπια φτιάχνεις? Κουπέπια. Ναι, ξέρω. Αυτά είναι έτοιμα. Κύπρο, λοιπόν, είναι κάτι σαν ντολμαδάκια. Στην Κύπρο, είναι στο θάλαμο, από τη γιαγιά. Καλησπέρα στην Κύπρο μας. Σήμερα κυπριακή εκπομπή έχουμε σήμερα. Τι γίνεται με την Κύπρο? Βραβεία στην Κύπρο. Αυτά. Κουπέπια στην Κύπρο. Κεφταλιά, χαλούμι. Τα πάντα. Για πες μας για το ρόλο του Ματία. Στην Πάτη τη φυλά, τη δίνει κανένα φιλί? Ναι. Στο στόμα ή στο μάγουλο?
Δεν ξέρω αν είναι τόσο προχωρημένα τα φιλιά της Πάτη. Είναι στόμα ή μάγουλο. Χιλάκια. Φαντάζομαι αυτό είναι κανένα κλου της βραδιάς, έτσι, κανένα φινάλε. Γιατί... Περνάμε τέλεια με τη. Η πιο καλή στιγμή... Θυμάμαι στη σειρά η κόρη μου που βλέπει φανατικά Πάτη. Η στιγμή που φίλησε ο Ματίας την Πάτη ήταν ιστορική στιγμή της σειράς. Ήταν η κορύφωση. Εννοείται. Όλοι για αυτό το φιλί και την... Αυτό το φιλί περιμένουν όλοι. Ακριβώς. Μάλιστα. Είναι και... πολύ ωραία. Η καλύτερη στιγμή είναι όταν μιλάει η... Η Λάουρα όταν μιλά ελληνικά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε όλοι γλυκά. Είμαστε όλοι σε μια συγκίνηση. Πολύ γλυκά. Μιλάει αρκετές φορές. Είναι μερικά πράγματα, αλλά είναι πολύ... Γλυκιά. Πολύ. Τι σου λέει δηλαδή στα ελληνικά. Δεν μου μιλάει στα ελληνικά. Είναι στην πρόβα. Στην πρόβα, τι λέει στα ελληνικά. Πες μου μια φρασούλα, θυμάσαι. Ποια. Ποια φράση. Κοίτα. Έμεινε μόνο ο Ματίας να ήθελε να... Και εγώ λέω να ήθελα τι. Όχι, σου λέει στα ελληνικά σου μιλάει, ναι. Λαωρά. Και είναι πολύ γλυκιά. Μισούλη. Πολύ. Εγώ παρατήρησα ότι όταν τραγουδούσε το τραγούδι στα ελληνικά που είχε έρθει εδώ στην εκπομπή, είχε πολύ καλή προφορά. Καλή προφορά. Πολύ καλή, ναι. Πολύ γιατί δεν είναι ένας Ισπανός, από ό,τι ξέρω, είναι εύκολο να μιλήσει ελληνικά και ένας Έλληνας είναι εύκολο να μιλήσει ισπανικά επίσης. Από ό,τι ξέρω, λόγω προφοράς. Το σου δεν το λένε οι Ισπανοί κανένα. Το όχι έχει μόνο ένα το. Η Λάουρα το λέει το σου. Ούτε το χ. Δεν το λέει το σου. Το όχι έχει λίγο ένα πρόβλημα. Αχ. Αλλά είναι πολύ γλυκιά. Είναι... Τα σύμφωνα που έχουν είναι πιο... Ακούγεται σαν πιο βαθύ σύμφωνο. Δεν θα πει όχι καθαρά, θα πει όχι. Όχι. Όχι, ναι. Αλλά όταν την ακούς να μιλάει είναι, δηλαδή, είναι σαν να είναι Ελληνίδα. Δηλαδή το ζεις που τη ζητήσαμε να πει, ζορίστηκε λίγο. Και σε εμάς ζορίζεται να τα μαθαίνει πολύ γρήγορα. Ζει, να το ζεις. Δεν είναι γλωσσοδέτης για να μην σπανώ. Κερδίζαμε. Κερδίζαμε. Ο Σαρτίνη, κερδίζαμε. Είναι λίγο και η προφορά του κυρίου Σαρτίνη, που τη βοηθάει να μιλάει έτσι. Α, τη βοηθάει. Α, τέλεια. Ο Σαρτίνη της μαθαίνει ελληνικά, σώθηκε. Εντάξει. Έλα, Αντωνέλα, έτσι θα μιλάει, θα βγει και θα μιλάει. Έλα, Αντωνέλα, τι κάνεις. Έτσι θα μιλάει η Πάτη, ελληνικά. Λοιπόν, Έλενα. Η Ζωζεφίνα είναι η φίλη. Η καλύτερη φίλη της Πάτη. Και η αδελφή του Ματίας. Ένα κορίτσι το οποίο έχει και πολλούς φίλους, έχει... Πάρα πολλούς φίλους. Είναι το... Είναι η πιο ξεπεταγμένη της παρέας. Ακριβώς. Από τις ποπουλάρες. Έξω καρδιά και πολύ διαχειτική με τα βούλια και έχει και κάνει και σχέσεις εύκολα. Ναι. Τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα, βρε Ματίας, τι γίνεται. Δεν ήθελα να το πω. Μάζεψε την παιδί μου, βάζει χέρι ο αδερφός μου στο... Έχεις κάτι. Αυτό δεν συζητάγαμε πριν. Ναι. Λέει, εγώ δεν μοιάζω τόσο πολύ σε αυτό το σημείο. Ναι, δεν είμαι τόσο στο ρόλο όπως η Ζωζεφίνα στην πραγματικότητα. Αλλά σε αυτό που έχουμε έρθει και κοντά και με τη Λάουρα, εκτός προβών, είναι το ότι είμαι η καλύτερη της φίλη, περνάμε πιο πολύ χρόνο με τα παιδιά μαζί της, γιατί κάνουμε και πρόβα στα λόγια. Και είναι απλά ένα πλάσμα ευχάριστο που σου βγάζει όντως το να θέλεις να είσαι φίλη της και να την αγαπήσεις. Είναι ένα παιδί 17 χρονών, επαγγελματίας παρά το μικρό της ηλικίας της, και είναι... Ένας γλυκός άνθρωπος, δεν ξέρω. Εμάς μας έχει κερδίσει όλους πάντως. Πρέπει να μου πείτε ρεφρέν και εσείς οι δύο. Δεν μπορεί να λέει μόνο η Αντωνέλα. Η Έρνη Αντωνέλα. Εγώ δεν τραγουδάω σαν Ζωζεφίνα. Εγώ υποστηρίζω απλά τη φίλη μου. Τραγουδάω μαζί της. Ο Λούις όμως, επειδή είναι η ειδικότητά του, θα μας πει ένα ρεφρενάκι. Να διαμάζει. Ωραία. Είναι μπαλάντα. Και είναι όταν χωρίζω με την Αντωνέλα. Με χωρίζει. Και μετά. Όταν χωρίζω. Όταν τη λέω ότι δεν αντέχω πια, δεν θα είμαστε. Ένα λεπτό, γιατί εδώ είναι, προσέξτε, παιδιά μου, η στιγμή που έχει χωρίσει με την Αντωνέλα. Προσέξτε. Και τελειώνει η ιστορία αυτή για να ξεκινήσει σχέση με την Πάτη, φαντάζομαι. Ναι. Και σου τραγουδάω. Να διεμάς. Ποδράσε με δε σύρτε καιρό. Να διεμάς. Compartirá lo que yo siento, nadie más.
Será princesa de mi cuento, como me falta tu amor. Δηλαδή, σε μια αντίστοιχη ελληνική σειρά εύκολα θα είχες το ρόλο στο τσεπάκι. Θα ήθελες να παίξεις σε σειρά έτσι στο εξωτερικό. Είναι το θέμα της γλώσσας. Είναι το θέμα της γλώσσας που είναι λίγο δύσκολο. Κοιτάξτε, σίγουρα θα με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, παρόλο που γνωρίζω όμως ότι δεν είναι η ειδικότητά μου υποκριτική. Προσπαθώ, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γενικότερα, ένας τραγουδιστής πιστεύω ότι πρέπει να έχει και μια γνώση υποκριτικής, γιατί όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι το οποίο είναι λυπητέρο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εκείνη την ώρα λυπημένος ή πολύ χαρούμενος. Μπορεί να είσαι λυπημένος και να βγεις και να πρέπει να τραγουδήσεις με όλο το κέφι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια υποκριτική μέσα σου. Λοιπόν, ναι, θα με ενδιαφέρε, πιστεύω. Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβουμε πότε είναι οι συναυλίες αυτές. Τι να το πούμε, βέβαια, sold out είναι. Έχουν πουληθεί τα εισιτήρια. Μένει όμως μία. Έχουν βάλει άλλη μία που δεν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Μία 8η συναυλία. Υπάρχει ακόμα χρόνο. Είναι η πρεμιέρα την Παρασκευή στις 4. Να πούμε κάτι. Παρασκευή 4 η ώρα είναι η πρεμιέρα. Αξίζει ο καθένας να το ζήσει όλο αυτό. Α, τι καλά. Εμπειρία απίστευτη για όλους εμάς που συνεργαζόμαστε με τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι σκηνοθεσία Στέφανο Σαρτίνη, ο οποίος ό,τι έχει αναλάβει το έχει φέρει πέρα. Είμαστε περήφανοι. Τέλεια. Είμαστε πολύ περήφανοι. Και είναι και μεγάλη μας τιμή που είμαστε σε όλο αυτό. Φρόσο Ράλι Παραγωγή, απίστευτη γυναίκα, απίστευτος άνθρωπος. Μαρία Νομικού, στα κείμενά μας. Η κυρία Λιραράκη, που είναι η χορογράφος μας. Διότι, εντάξει, εγώ δεν είμαι υποκριτή. Λιραράκη, έτσι. Λιραράκη. Ναι. Και 18. Έχουμε 18 χορογραφίες, τις οποίες έχει χορογραφήσει η Μαρία. Και είμαστε 35 άτομα στον παλέτο, τα οποία πλαισιώνουν τους πρωταγωνιστές. Η Μαρία είναι που είχε πάει στη Eurovision με το Σάκη. Επειδή εγώ δεν είμαι στο κομμάτι ούτε του τραγουδιού ούτε της υποκριτικής, είμαι στον παλέτο. Και θέλω να ευχαριστήσουμε και όλα τα παιδιά που είναι μέσα σε όλο αυτό. Είναι απίστευτη εμπειρία και περιμένουμε να έρθουν όλοι να μας δούνε. Θα περάσουμε πανέμορφα. Είναι ένα πάρτι, ουσιαστικά. Ναι. Ένα πάρτι, ναι. Ναι. Στο οποίο θα διασκεδάσουμε και πιστεύω δεν θα κάτσει κανένα στην καρέκλα του. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, καθίστε λίγο, μην φύγετε, διότι έχει πολύ πλάκα το επόμενο ρεπορτάζ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περίεργες διατροφικές συνήθειες. Αυτό, παιδιά, θυμίστε μου, είναι βίντεο. Βίντεο είναι. Λοιπόν, άνθρωποι που τρώνε χαρτί υγείας. Μαρκόν, Θεέ μου, τι αημία, μην το δοκιμάζετε. Αφρολέξ. Είναι μία που έχει φάει δύο καναπέδες, λέει. Τι θα φάει σήμερα. Σαπούνι. Υπηγινής. Σκυλοτροφή. Για όνομα, παίξτε το βίντεο. Άνθρωποι με περίεργες και ασύλληπτα νοσηρές διατροφικές συνήθειες που ο νους δεν μπορεί να χωρέσει και να τις χαρακτηρίσει φυσιολογικές. Αντί για ψωμί ή οποιοδήποτε άλλο κανονικό φαγητό, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που τρέφονται με σαπούνια πολυπεπτικά πλυντηρίου, χαρτί υγείας ή ακόμη και τροφή σκύλων. Η Αντέλε τρώει αφρολέξ από πολύ νεαρή ηλικία. Μέχρι σήμερα έχει ήδη καταναλώσει 7 καναπέδες και 2 πολυθρόνες. Η Αντέλε βρίσκει το αφρολέξ ένα πολύ νόστιμο σνακ, το οποίο όμως καταναλώνει μόνο όταν βρίσκεται μόνη της. Τρώω αφρολέξ μόνο όταν βρίσκομαι μόνη μου. Πάω στο μπάνιο στο δωμάτιό μου και απλά το τρώω. Η Κέσα, η οποία σήμερα είναι 34 ετών, λατρεύει να τρώει χαρτί υγείας. With me in my purse. Το έχω μαζί μου στην τσάντα μου. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο, έχω πάντα ένα ρολό μαζί μου στο ντουλαπάκι και το σκίζω σε κομματάκια και αρχίζω και το τρώω.
Ένα μέρος που κανείς δεν δίνει πολύ προσοχή στο χαρτί υγείας. Είναι κινηματογραφικές αίθουσες. Εκεί μπορεί κανείς να μασουλήσει. Παρά τις προειδοποιήσεις των γιατρών ότι ο εθισμός της να τρώει σαπούνι αντί για κανονική τροφή μπορεί να την οδηγήσει στο θάνατο, η 19χρονη Tempest Henderson από τη Φλόριντα εξακολουθεί καθημερινά στα γεύματά της να τρέφεται με απορριπαντικά πλυντηρίου και να αλλάζει το μενού της με την κατανάλωση σαπουνιού. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που έβαλα τα χέρια μου μέσα στη σκόνη του πλυσίματος. Έβαλα τη σκόνη στο στόμα μου και η γεύση ήταν τόσο γλυκιά και αλμυρή που ένιωσα πολύ καλά. Αμέσως είχα ηθιστεί. Λατρεύω την αίσθηση της καθαριότητας που μου δίνει. Το να τρως το σαπούνι σου δίνει τόσο περισσότερο την αίσθηση της καθαριότητας από το απλά να πλένεσαι με αυτό. Η Νίκη Μουστάκη, εκπαιδεύτρια σκύλων, ξεκίνησε να τρώει ένα γεύμα κάθε μέρα μέσω τροφή. Στα πλαίσια της καμπάνιας που έγινε για την αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την μεταχείριση των ζώων. Σκοπεύω να τρώω ζωοτροφές μέχρι ο νόμος του Νίτρο να επανεξεταστεί από τη γερουσία του Οχάιο. Τα ζώα δεν πρέπει να κακοποιούνται. Η Ζώη και εγώ μαζί με τον Μπερν, που κουνάει εκεί πίσω την ουρά του, μαζί με την Πέπερ που είναι κάπου εδώ γύρω, θα τρώμε όλοι Lucky Dog Cuisine μέχρι που ο νόμος του Νίτρο να επανεξεταστεί από τη γερουσία και να νομοθετηθεί. Ο Χριστός, η Παναγία! Ο Χριστός! Πάμε σε διαφημίσεις! Θα σας συστήσουμε τώρα έναν κύριο, κοντά στην ηλικία μου είναι, ο οποίος είναι λάτρης του Σούπερμαν και του Μπάτμαν και ο οποίος έχει γεμίσει το σπίτι του με τους αγαπημένους του υπερήρωες. Στο σπίτι του φιλοξενεί τον Σούπερμαν, τον Μπάτμαν, τον Ντόναλντ Ντακ και πολλούς άλλους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Ο Στέλιος είναι 36 ετών και από τότε που θυμάται τον εαυτό του, συλλέγει υπερήρωες. Η συλλογή μου είναι μια τρέλα που είχα από μικρός. Μ' αρέσανε πάντα οι σουπερήρωες. Ήταν και μια εποχή τότε, η δεκαετία του 80, που ειδικά ο Σούπερμαν και ο Σπάιντερμαν δέσποζαν την εποχή. Τρελαινόμουν και αυτό το βίωμα, μεγαλώνοντας, το πήρα μαζί μου. Και ξεκίνησα σε κάποια φάση σιγά σιγά να αρχίζω να συλλέγω. Συλλέγω και από άλλα, και από άλλες ταινίες κάποια πράγματα. Όπως και, δηλαδή και από Spider-Man έχω και από, έχω και από έργα όπως από το Star Wars έχω πολλά πράγματα. Αγαπημένος ήρωας για αυτόν είναι ο Σούπερμαν, γιατί όπως ο ίδιος λέει, χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του μόνο για το κοινό καλό. Εμένα ο Σούπερμαν είναι αυτός που μου αρέσει πιο πολύ. Με αυτόν δηλαδή έτσι έχω μια τρέλα, μου αρέσει και ο χαρακτήρας του και σαν ήρωας. Όλοι οι ήρωες έχουν κάποιες δυνάμεις και όλοι οι ήρωες, οι σούπερ ήρωες, τις χρησιμοποιούν για το κοινό καλό. Η αγάπη του για τους σούπερ ήρωες ήταν και ο λόγος που αποφάσισε να σχεδιάσει στο σώμα του 7 τατουάζ με αυτούς. Η συλλογή του απαρτίζεται από 150 περίπου κομμάτια, ενώ κάποια από αυτά είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Πιστεύω 100-150 κομμάτια πρέπει να είναι, ίσως και παραπάνω. Το πιο αγαπημένο μου είναι ένα κομμάτι του Σούπερμαν, το οποίο το έχω πάρει για τη Νέα Υόρκη όταν είχα ταξιδέψει. Είναι και πολύ σπάνια, τα πολύ σπάνια κομμάτια. Είναι αριθμισμένο, είναι νομίζω μόνο, είναι 100 ή 80 κομμάτια στον κόσμο μόνο. Εδώ έχουμε την Μπέρτα, η οποία είναι από τα έργα του Christopher Reeve, τα Σούπερμαν που είχαν παιχτεί στη δεκαετία του τέλους του 70 και του 80. Είναι μια γνήσια μπέρτα, όπως και η ζώνη του. Είναι από το έργο, είναι ακριβώς όπως το κουστούμι που φάραγε ο ίδιος. Με τις λεπτομέρειες, έχει μέχρι δηλαδή και το τσεπάκι. Εδώ στη βιτρίνα μου έχουμε κάποια πράγματα από Σούπερμαν και Σπάιντερμαν.
Κάποια κομμάτια είναι πιο συλλεκτικά, κάποια όχι, κάποια είναι πιο έτσι, παιχνίδια. Στη δίπλα βιτρίνα έχω πάλι κάποια πολύ καλά κομμάτια, είναι όπως είναι ο Jet Li και ο Bruce Lee. Εκεί έχουμε το Dare 2 από το Star Wars, ο οποίος και αυτό είναι κατοικίδιο, αυτός βέβαια κινείται κιόλας, δεν έχει αναψυχτικό που μπορεί να σου φέρει. Και έχουμε βέβαια και το μεγάλο Superman, ο οποίος νομίζω είναι 2.10-2.15 σε ύψος. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Γεια σας! Ce n'est pas votre argent qui fera mon